Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα, ακόμα ένα απόγευμα που υπάρχει λύση μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος θα μας μιλήσει για τα κόκκινα δάνεια, όπως επίσης ο Στάσος Στοδουλέλης θα απαντήσει τα πάντα για τα εργασιακά. Όλα αυτά μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Μίτιλη. Τις εκκρεμότητες για την υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να κλείσει η κυβέρνηση με πρώτο χρονικό σταθμό το Euro Working Group της 29ης Σεπτεμβρίου. Είναι πιθανόν δε προς τα τέλη της εβδομάδας να κατατεθεί στη Βουλή πολυνομοσχέδιο που θα διευθετεί όσα προαπαιτούμενα απαιτούν νομοθετική παρέμβαση. Εν τω μεταξύ, χθες με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ξεκίνησε νέος κύκλος επαφών της Ντέλιας Βελκουλέσκου και άλλων στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με Έλληνες αξιωματούχους εν ώψη της σύνταξης της ετήσιας έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη βάση του άρθρου 4. Για μια παγκόσμια πρόκληση που κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, από μόνο του έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τη διαχείριση προσφυγικών μεταναστευτικών μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας. Αν ως κοινότητα αποτύχουμε να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, οι κοινωνικές αλλά και πολιτικές συνέπειες θα γίνουν αισθητές παντού, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αυτή την πρόκληση, ο ελληνικός λαός, παρά το ότι αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική κρίση, απαντά κάθε μέρα εδώ και 1,5 χρόνο με μία μόνο απάντηση. Ναι, είναι το καθήκον μας για να συμπληρώσει. Οι προκλήσεις στην Ελλάδα είναι πολλές. Μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και της διαδικασίας παροχής ασύλου. Αλλά μπορούν να λειτουργήσουν μονάχα στη βάση του διαμοιρασμού, της ευθύνης και της αλληλεγγύης. The people of Greece, confronted by deep economic crisis, have faced this challenge every day for the last year and a half, and the response is yes, it must be. We faced it when 1.2 million migrants entered our country. We faced it when, through unilateral steps of others, our northern borders were closed. We face it as we try, with the help of EU and UN authorities, to support the nearly 60,000 migrants stranded in Greece and the new ones coming. If we do not agree in today's declaration to make strong effort to replace dangerous migration routes with legal ones, if we do not address the root causes of migration, if we do not accelerate the resettlement of refugees to countries around the world that can host them, we will fail. And what is worse, we will give space to nationalistic, xenophobic forces to show their face. For the first time since the Second World War, they will show their face. In Greece today, the challenge of humane and effective refugee and migration management is tested. If we, the international community, fail in supporting this effort, not only the social, but also the political repercussions will be felt not only in Greece, but anywhere. We need to develop a broader global compact that will increase economic and personnel support to countries hosting refugees, increase returns of people who are not in need of international protection, and the resettlement and relocation of refugees, increase diplomatic initiatives and funding to tackle the root causes of migration, increase police
border and coast guard cooperation to eradicate trafficking networks. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παραμένει αμετακίνητο στις ακραίες θέσεις του, η διαπραγμάτευση για τις αλλαγές στα εργασιακά θα φτάσει στην ουσία της μετά την επιστροφή των δανειστών στις 17 Οκτωβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι να παραδοθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου το πόρισμα της Διεθνούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στο πεδίο της εργασίας, το οποίο καθυστέρησε εξαιτίας των διαφωνιών των μελών της Επιτροπής. Οι διαφορές με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι τόσο ακραίες που δεν θα μπορούσε να γίνει ουσιώδη συζήτηση αν δεν υπάρχει ένα κείμενο αναφοράς. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να απομονωθεί το ταμείο, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος. Η πλευρά των δανειστών πάντως δεν φαίνεται διατεθειμένη να λάβει απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις, όπου στην τελική συμφωνία θα βαρύνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση της ΑΓΕΤ, η οποία αναμένεται να εκδοθεί τέλος Οκτωβρίου. Το δικαστήριο θα κρίνει αν θα αρθεί ή θα διατηρηθεί το υπουργικό βέτο για τις ομαδικές απολύσεις. Την αναστάτωση που έχουν επιφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια, καθώς και την ανάγκη παγώματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θέσπισης ενός ακατάσχετου λογαριασμού, θα επισημάνουν οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ κατά τη συνάντησή τους με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Η Συνομοσπονδία θα διατυπώσει καταρχήν την ανησυχία της για την αποστολή ηλεκτρονικών κατασχετηρίων στους οφειλέτες εφορείων, ασφαλιστικών ταμείων και λοιπόν φορέων του δημοσίου, και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία η αναστάτωση στον επιχειρηματικό κόσμο. Αναγνωρίζουν βέβαια ότι η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει στη φορολογική διοίκηση το δικαίωμα ευνηδιαστικών κινήσεων για κατασχέσεις απαιτήσεων σε χέρια τρίτων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, εφάπαξ βοηθημάτων, απαιτήσεων από πελάτες, καθώς με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται πως διασφαλίζεται σε υψηλότερο βαθμό η ίσπραξη των οφειλών. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί πως από τη στιγμή που το πιστωτικό ίδρυμα λάβει το ηλεκτρονικό κατασχετήριο, δεσμεύεται αυτόματα και μέχρι το πέρας της κατάσχεσης το σύνολο των χρηματικών ποσών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του υπόχρεου, ακόμα και αν πρόκειται για λογαριασμό με περισσότερους συνδικαιούχους. Παράλληλα, δεσμεύονται και οι όποιες καταθέσεις στο λογαριασμό λάβουν χώρα μετά το αρχικό πάγωμά του. Με βάση τα παραπάνω και επειδή στην πράξη η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 έως 30 ημερών, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας και συνεπώς τίθεται ουσιαστικό ζήτημα επιβίωσής τους. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής πρόκειται να παραστούν τελικά ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς και οι τέσσερις υπερθεματιστές των τηλεοπτικών αδειών. Η Νέα Δημοκρατία και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κάνοντας επίκληση συγκεκριμένου άρθρου του κανονισμού της Βουλής, που η ακρόαση είναι υποχρεωτική εάν την υπογράφουν τα 2/5 των μελών, ανέτρεψαν την αρχική άρνηση της Προέδρου Τασίας Χριστοδουλοπούλου. Ένα λογισμικό σύστημα ελέγχου και διασταυρώσεων καταθέσεων και εισοδημάτων αναπτύχθηκε από ομάδα στελεχών πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ουσία πρόκειται για την ηλεκτρονική υποδομή του λεγόμενου καταθεσιολογίου, με το οποίο το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να φέρει χρήματα στα κρατικά ταμεία. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πώς αναμένεται να λειτουργήσει το νέο αυτό όπλο του δημοσίου, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πιλωτική βάση. Ελέγχους εξπρές σε καταθέσεις και εισοδήματα προβλέπει νέο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ανέπτυξε ομάδα εξειδικευμένων στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και βρίσκεται ήδη σε πιλωτική εφαρμογή. Βάσει αυτού του συστήματος, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να διασταυρώνουν μέσα σε 24 ώρες αν υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που δήλωσαν οι υπόχρεοι στο Ε1 και σε εκείνα που είναι κατατεθειμένα στις τράπεζες. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το νέο ηλεκτρονικό όπλο του Δημοσίου θα δουλεύει ως εξής. Σε πρώτη φάση, το σύστημα συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις καταθέσεις του φορολογουμένου. Στη συνέχεια, παρακολουθούνται οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του υπόχρεου το προηγούμενο διάστημα. Αμέσως μετά, ο έλεγχος επεκτείνεται και στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια. Τέλος, τα δεδομένα από τις τράπεζες διασταυρώνονται με τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία. Στην τελική φάση, το σύστημα ειδοποιεί για το αν υπάρχει αδικαιολόγητη προσάυξηση περιουσίας.
Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης χαρακτήρισε ασαφείς τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα φορολογίας, τονίζοντας ότι η μοναδική πρόταση για θέματα φοροδιαφυγής είναι το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που ήδη βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Δεν ακούσαμε καμία αναφορά στα θέματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και η μοναδική πρόταση που υπάρχει για αυτά τα θέματα είναι το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε ήδη έτοιμο και κατατίθεται στη Βουλή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη οικοδομήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και τα δηλωθέντα εισοδήματα περίπου 1,2 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Πρόκειται για τους φορολογούμενους που περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων που έχει συγκεντρώσει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως είναι η λίστα Lagarde, η λίστα Borians και η λίστα των μεγαλοκαταθετών, όσων δηλαδή έχουν κάνει μια κίνηση λογαριασμού άνω των 100.000 ευρώ. Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών αφορούν στη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2002, ημερομηνία δηλαδή ένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη, μέχρι και σήμερα. Το νέο αυτό σύστημα παρουσιάστηκε προημερών στους επικεφαλείς των ελεκτικών μηχανισμών, χρησιμοποιήθηκε ήδη σε πιλωτική βάση και εντός Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Χαράτσι για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι και απογειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές από 1η-1η του 2017 πάνω και από το 50%. Οι απασχολούμενοι με καθεστώς μη εξαρτημένη σχέση εργασίας με μπλοκάκι θα τιμωρούνται διπλά από την 1η-1η του 2017 αν έχουν παράλληλα για την ίδια απασχόληση σχέση εξαρτημένης εργασίας, αφενός διότι οι ατομικές τους εισφορές όπως και των ελεύθερων επαγγελματιών επιδηματίες έμποροι βιοτέχνες θα υπολογίζονται με το 26,95% του φορολογητέου εισοδήματός τους και αφετέρου διότι θα εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορά και για σύνταξη αλλά και για ασθένεια για την απασχόλησή τους ως μισθωτοί. Αν έχουν ασφάλιση στο ΙΚΑ θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το 16% των μεικτών τους αποδοχών. Αν λόγω ιδιότητας ασφαλίζονται σε άλλο φορέα και συνδέονται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με εργοδότες ή επιχειρήσεις, θα συνεχίσουν να καταβάλουν την εισφορά εργαζομένου που τους αναλογεί από τη σχέση μισθωτής εργασίας. Ενώ ταυτόχρονα για τη δεύτερη δραστηριότητά τους, το μπλοκάκι, θα καταβάλουν έξτρα εισφορά σύνταξης και ασθένειας που θα είναι στο 26,95% από το πρώτο ευρώ της αμοιβής τους, 20% για σύνταξη και 6,95% για ασθένεια. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης αποκτά πανελλήνια εμβέλεια εντός του 2017, καθώς επεκτείνεται σε 270.000 νοικοκυριά και 700.000 ωφελημένους σε όλη την Ελλάδα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση σε όσους εντάχθηκαν στην πρώτη πιλωτική φάση του προγράμματος. Πρόκειται για 35.000 νοικοκυριά από 30 δήμους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει εισοδηματική ενίσχυση, διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές αγωθά και μέρημνα για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Τα ποσά που χορηγούνται ξεκινούν από 200 ευρώ και φτάνουν έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδήματα ανά έτος, καθώς επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία. Εκτός του εγγυημένου εισοδήματος, οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, των ανασφάλιστων, την παροχή σχολικών γευμάτων για τα παιδιά τους, καθώς επίσης και κοινωνικό τιμολόγιο σε ρεύμα αλλά και νερό. Σοκ έχει προκαλέσει στη γειτονιά του η σύλληψη του 28χρονου υπόπτου για βόμβα στη Νέα Υόρκη, Αχμάντ Χάν Ραχάμι. Λεπτομέρειες στο βίντεο του Euronews. Τον περιγράφουν ως έναν καθημερινό νεαρό που βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση. Για τους φίλους του στη λαϊκή γειτονιά Ελίζαμπεθ του Νιου Τζέρσι, η σύλληψη του Αχμάντ Χάν Ραχάμι για τις βομβιστικές επιθέσεις έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Συνήθιζε να μοιράζει δωρεάν φαγητό, ήταν καλό παιδί, πολύ ήρεμος. Δεν είχε προκαλέσει ποτέ με τη συμπεριφορά του, λέει ένας παιδικός του φίλος. Όσα συμβαίνουν τώρα αποτελούν σοκ. Είχε αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με τη θρησκεία, μόνο αυτή την αλλαγή είχα παρατηρήσει. Ο Ραχάμι δεν ήταν στις λίστες των υπόπτων της αντιτρομοκρατικής. Ο ίδιος και η οικογένειά του ωστόσο είχε απασχολήσει τις αρχές. Αιτία οι συχνές καταγγελίες από περίοικους για τη λειτουργία του εστιατορίου. Τους βλέπουμε καθημερινά, τους χαιρετάμε. Καμία φορά αγοράζουμε πράγματα από το μαγαζί τους. Έμοιαζαν με απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Λέγαμε ένα γεια. Το βράδυ όταν φεύγαμε πολλοί διαμαρτύρονταν για το θόρυβο. Ήταν νεαροί και έκαναν φασαρία όπως κάνουν τα παιδιά.
Ναι, στις 3 τα ξημερώματα, ίσως και πιο αργά. Ξεπερνούσαν λίγο τα όρια, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που διαμαρτυρόμαστε. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Ακόμα μια ουδέτερη συνεδρία σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο χρηματιστήριο Αθηνών, τουλάχιστον είναι σε θετικό έδαφος, στις 559 μονάδες και στο σύν 0,28. Η Σοφία Ροδοπούλου για ακόμα ένα απόγευμα είναι εδώ για να μας δώσει αναλυτικά την εικόνα των αγορών. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, μονάδα-μονάδα πάμε προς τις 560 μονάδες. Μικρά κέρδη αυτή την ώρα 0,23%. Ο τζίρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, που αυτές οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις αφορούν το θέμα των προαπαιτούμενων για την υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, θέματα τα οποία θα κρυθούν τόσο στο επόμενο Euro Working Group, το οποίο πραγματοποιείται στις 29 Σεπτεμβρίου, όσο και στο Euro Group της 10ης Οκτωβρίου. Μέχρι τότε θα πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, αν και μέχρι στιγμής υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε και στο θέμα της Τράπεζας Αττικής. Σαφώς παραμένει σε αναστολή διαπραγμάτευσης μετά τις τελευταίες εξέλιξεις που είχαμε, τόσο με τα δάνεια του κ. Καλογρίτσα, όσο και με το θέμα της, των διοικητικών αλλαγών. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μάλλον της Τράπεζας Αττικής, η οποία έδωσε και το πράσινο φως στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να συσταθεί, και έτσι πλέον ο νέος πρόεδρος της τράπεζας, ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ο οποίος σημειώνουμε είναι μη εκτελεστικό μέλος, έκανε κάποιες δηλώσεις θέλοντας να δείξει την τακτική και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής, και τόνισε ότι κανείς δεν πρέπει να υπονομεύσει την τράπεζα. Έτσι αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο που είχε στο παρελθόν. Βεβαίως είπε ότι είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε
οποιοδήποτε έλεγχο θα θέλουν να κάνουν τόσο η Τράπεζα της Ελλάδας όσο και ο ESM. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Τραπέζης, ο κύριος Θεόδωρος Πανταλάκης, μίλησε συγκεκριμένα για τη γραμμή την οποία θα ακολουθήσει και είπε ότι θα υλοποιήσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που επιλύει τον σύνολο των ζητημάτων. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό το πρόγραμμα το θέτει ο έλεγχος του SSM και ο έλεγχος της Τραπέζης Ελλάδας. Βεβαίως, αν γίνει κάποια αναδιάρθρωση, όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα είναι κάτι ευχάριστο. Κάποιοι θα θυγούν, ωστόσο, αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουν. Αυτές είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές που έδωσαν τα δύο βασικά στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου από εδώ και στο εξής. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Περιμένουμε και τα νεότερα που θα προκύψουν από το θέμα της Attica Bank, γιατί δεν είναι μικρό, είναι πολύ μεγάλο και πραγματικά γύρει πολλά ερωτηματικά. Πέραν όμως αυτού, να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει και το ρότσο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Mm-hmm. Ξεκινάει με κάποιες προσδοκίες για αλλαγή της εικόνας στην ελληνική αγορά. Με την συμμετοχή των 4 συστημικών τραπεζών και των μεγάλων εισηγμένων επιχειρήσεων. Βεβαίως οι προσδοκίες είναι χαμηλές. Ξεκινούν σήμερα με συναντήσεις, ξεκίνησαν στο κτίριο του Bloomberg. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα μηνύματα, αν και σε γενικές γραμμές δεν είναι και τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Θυμίζω, οι εκπρόσωποι 27 εισηγμένων λαμβάνουν μέρος. Να δούμε ποια θα είναι τα πρώτα μηνύματα. Ίσως αύριο στις αυριανές μας εκπομπές θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καλή Σοφία, συνέχεια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είμαστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στο SBC, το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας. Ό,τι τελευταία εξέλιξη υπάρχει, είτε οικονομική είτε πολιτική, είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε. Πάμε όμως στα δικά μας τώρα, που δεν είναι άλλα από τα κόκκινα δάνεια αλλά και την φορολογία. Οι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι μας που είμαστε τώρα μαζί είναι ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, όπως επίσης και ο Δημήτρης ο Αναστασόπουλος. Καλησπέρα και δυο σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και τι δεν έχουμε να πούμε. Εντάξει, πέρα από αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες, Δημήτρη, νομίζω θα το παρακολουθείς πολύ στενά το θέμα όσο αφορά το κομμάτι της Attica Bank και του κύριου Καλογρίτσα. Πάμε όμως στα δικά μας, γιατί είναι και πολλοί οι οφειλέτες που δεν μιλάμε για τέτοια νούμερα τεράστια, αλλά μιλάμε για πολύ μικρότερα, και αυτοί κινδυνεύουν πραγματικά το να χάσουν ακόμα και τις περιουσίες τους. Πάμε ένα πρώτο σχόλιο από εσένα. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι επιτέλους φαίνεται να υλοποιείται και η υπόσχεση, αλλά τέλος πάντων και η υλοποίηση ενός νόμου αναφορικά με την ίδρυση 30 ΚΕΠ, κέντρων εξυπηρέτησης δανειοληπτών και ενημέρωσης τους ανά την επικράτεια. Αυτός λοιπόν θα είναι ένας νέος θεσμός ο οποίος καλείται έστω και καθυστερημένα να προστατεύσει τους δανειολήπτες αναφορικά με τα δικαιώματά τους, αλλά και να τους δώσει τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να επιλέξουν οι ίδιοι τον καλύτερο δυνατό τρόπο ρύθμιση των δανείων τους. Επαναλαμβάνω ότι θα είναι μια δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών. Επί της ουσίας όμως θα περιορίζεται μόνο στο κομμάτι της διαμεσολάβησης, δηλαδή ο εξειδικευμένος δικηγόρος οικονομολόγος, ο οποίος θα υπάρχει μέσα στο κέντρο αυτό, θα μεσολαβεί μεταξύ δανειολήπτη και τράπεζας, προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος, προκειμένου ο δανειολήπτης είτε να αποφύγει κάποιο δικαστήριο ή να ρυθμίσει τις οφειλές του και να λάβει οποιαδήποτε άλλη νομική συμβουλή χρειάζεται, προκειμένου να ακολουθήσει μετά στην πορεία, με δικά του έξοδα βεβαίως, τη δικαστική οδό. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι μπορεί βεβαίως να έρχεται καθυστερημένα η υλοποίηση του νόμου αυτού. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι, νομίζω, από εδώ και πέρα ξεκάθαρο ότι οι δανειολήπτες οφείλουν από εδώ και στο εξής να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί η αναστολή του χρόνου και των πληστηριασμών έχει τελειώσει. Κινδυνεύουν άμεσα όλοι ανά πάσα στιγμή να χάσουν και την κύρια κατοικία τους, εφόσον δεν έχουν παχθεί σε κάποιο ευνοϊκό καθεστώς, όπως ο νόμος Κατσέλη ή σε κάποια εξοδικαστική ρύθμιση. Και σίγουρα αυτό το οποίο αναμένουμε όλοι από εδώ και πέρα να δούμε είναι μία πίεση εκ μέρους των τραπεζών, η οποία θα γίνει ούτως ή άλλως προκειμένου αυτοί που έχουν να πληρώσουν τα δάνειά τους να ξαναμπούν σε μία τροχιά ρύθμισης, ενώ οι υπόλοιποι οι οποίοι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία. Καλό θα είναι να συμβουλευτούν κάποιο δικηγόρο ή, αν δεν μπορούν, τα μέσα, το κέντρο εξυπηρέτησης και ενημέρωση των δανειοληπτών, προκειμένου να δουν τι μπορούν να κάνουν. Από εκεί πέρα θεωρώ πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Δεν θα πληρώνουν κάτι. Όχι, θα είναι μία δωρεάν παροχή υπηρεσιών υπό την έννοια πληροφόρησης και έντιμης ενημέρωσης, γιατί αυτό το οποίο έλειπε στην αγορά, φοβάμαι, είναι ότι οι δανειολήπτες δεν γνώριζαν πραγματικά ποια είναι τα δικαιώματά τους, αλλά και τελικά τι ισχύει αναφορικά με όλους αυτούς τους νόμους.
ενώ σήμερα θα είναι στη θέση, αν μη τι άλλο, να μάθουν την αλήθεια. Και η αλήθεια ποια είναι? Είναι διαφορετική για τον κάθε δανειολήπτη. Σίγουρα όμως δεν γίνονται θαύματα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν όλοι, παραλαμβάνω, είναι εάν μπορούν να προσφύγουν στον νόμο Κατσέλη να το κάνουν άμεσα, γιατί ο νόμος καταργείται μέσα στην επόμενη διετία. Ενώ οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν τις προποθέσεις, γιατί ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία δανειοληπτών, να επιχειρήσουν να ρυθμίσουν. Και αν θεωρούν πως αυτό δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, ή να επισκεφτούν ένα δικηγόρο σήμερα, ή να περιμένουν την ίδρυση των νέων ΚΕΠ. Θα το πούμε και για τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις όσον αφορά τα επιχειρηματικά. Ναι, και εκεί έχουμε πολλά νέα. Έχουμε πολλά νέα από αυτό. Ναι. Σε πολύ λίγο θα μας πει και ο Ηλίας, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Εισφορές που φτάνουν ακόμα και στο 50% για μισθωτούς που έχουν ταυτόχρονα και μπλοκάκι. Το έχουμε πει προπολού. Έχουμε 17.314, αυτή είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, αιτήσεις για αλλαγή φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό. Δηλαδή μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο. Είναι απολύτως λογικό. Αν συνυπολογίσουμε το κύμα φυγής όλων των πολιτών, ειδικά επιστημόνων και που παρατηρείται τα τελευταία 5 χρόνια, είναι απολύτως λογικό να καταλήγουμε σε αυτό το νούμερο. Και αν μέσα στις εγκυκλίους δεν οριζόταν διαφορετικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν έγκαμα ζευγάρια που όταν ο ένας από τους δύο παραμένει πίσω ουσιαστικά δεν γίνεται δεκτή η αίτηση μεταβολής στη ΔΟΕ κατοίκων εξωτερικού, τότε οι αιτήσεις, πολύ φοβάμαι, θα ήταν ακόμα περισσότερες. Ή αν αθροίσουμε στο νούμερο αυτό και μια σειρά πολιτών οι οποίοι έφυγαν από τα μέσα του 2015 και μετά, άρα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κάτοικοι εξωτερικού για το 2015, τότε το νούμερο αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Με λίγα λόγια. Με λίγα. Θα συζητήσουμε πολλά έχουμε μετά τον και για τον ένφια. Και για τον αναδρομικό φόρο. Βεβαίως. Σε όσους πούλησαν την κατοικία τους την τελευταία δεκαετία. Το σχόλιο μου, έτσι ένα γρήγορο σχόλιο. Ναι, ένα γρήγορο. Μακάρι σε αυτές τις περιπτώσεις να πληρώνουν ένα αναδρομικό φόρο για φόρο μεταβίβασης. Θα μας πεις για ποιο λόγο, όπως θα μας πεις και τα πάντα για τον ένφια και ε9, γιατί πάρα πολλοί τηλεθελητές μας καλούν. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη, είτε λάθη τα οποία έχουν κάνει οι ίδιοι, είτε λάθη στο σύστημα. Ύστερα από τον κύριο Βασίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Μολύβι και χαρτί. Ο ένφια για το σπίτι μου στην Αθήνα είναι 2,83. Μάλιστα. Είναι στη σύζυγό μου. Στο χωριό, ενώ της αδερφής μου είναι μαζί, μισό-μισό το έχουμε, είναι 57 ευρώ. Σύνολο 340. Χοντά σας τα λέω. Πήγα για συμψηφισμό στην εφορία, γιατί έχω επιστροφή φόρου 175,79. Η επιστροφή είναι σε εσάς, υποθέτω. Η επιστροφή σε μένα, ναι, που είναι κοινή δήλωση. Ναι. Λοιπόν, βγαίνει ένα ποσό, άμα αφαιρέσουμε αυτό από το 340, 175, 164,32. Ο εφοριακός μου βγάζει να πληρώσω ένφια, ο δικός μου μηδενίζεται στο χωριό 57 και βγαίνει στη γυναίκα μου 55,63. Έχουμε υπόλοιπο 108 ευρώ ένφια. Ποιος θα τον πληρώσει αυτόν τον ένφια? Ο καθένας θα πληρώσει το κομμάτι που τον αναλογεί. Δεν καταλάβατε. Σας είπα, είναι 340 σύνολο έμφυα. Μη μου το πηγαίνετε στο σύνολο, ο καθένας τι έμφυα έχει? Έχει 283 η γυναίκα μου. 283 σύζυγος. Εσείς? Ναι, εγώ έχω 57 ευρώ. Ωραία. Τα 57 ευρώ της επιστροφής, τα πρώτα 57 θα συμψηφιστούν με το δικό σας έμφυα. Ναι, μηδένισε ο δικός μου. Το έμφυα, μηδένισε. Ωραία. Και το υπόλοιπο ποσό, περίπου 120 ευρώ της επιστροφής, θα συμψηφιστούν με το 283 της συζύγου. Δεν συμψηφίζει, σας είπα, σας το έλεγα, συμψηφίζει, βγάζουν να πληρώσω μόνο 55 και 63. Άρα μας λέει ο κύριος του βγάζουν να πληρώσει 50 ευρώ, ενώ πρέπει να πληρώσει. Και υπάρχει πολύ έμφυα 109 ευρώ. Βέβαια, το καταλαβαίνεις, σας λέω. Το σύστημα του τάξη μέσα, τι βγάζει? Λιγότερα, ενώ πρέπει να πληρώσει βγάζει περισσότερα. Βγάζει 55 ευρώ να πληρώσω. Μήπως είχατε και καμιά άλλη επιστροφή ή τίποτα άλλο ποσό? Ο, δεν είχα τίποτα επιστροφή, φόρο την πήρα πέρσι. Δηλαδή δεν μου δώσατε την επιστροφή, πήρα την επιστροφή. Έχει γίνει λάθος, εγώ τι κάνω? Αν έχει γίνει λάθος και σας βάζω να πληρώσετε λιγότερα, είστε πολύ τυχερός. Είστε τυχερός, αλλά ο άνθρωπος είναι τόσο νομοταγής και λέει θέλω να πληρώσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να καταλαβαίνετε, υπάρχουν... αν το θα βρεθεί κάποια στιγμή, είστε πολύ Βασίλη, θα βρεθεί κάποια στιγμή. Ακούστε να σας έλα, πω. Πέστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει λάθος και να έχει αφαιρεθεί ποσό χωρίς να υπάρχει κάποιο διπλότυπο εσωτερικό της εφορίας. Εγώ αυτό... το βρήκα το λάθος. Εγώ το βρήκα το λάθος. Τα 175 ευρώ αφαιρέθηκαν όλα χωρίς να υπολογίσουν τα 57 τα δικά μου που τα μεδένισε από το 283. Αν τα αφαιρέσεις βγαίνει 55-51 ευρώ και 2,5 ευρώ που βάζεις τα κτήματα βγαίνει 57 ευρώ. Δεν καταλάβατε.
Ναι, δεν έχει συμψηφίσει το δικό σα ένφια. Επειδή το γνωρίζω πολύ καλά το θέμα. Για να βγαίνει στον υφιστολογιστή, βγαίνει μηδενικό σε αυτό. Κύριε Βασίλη, ακούστε με λίγο. Ένα λεπτάκι, ακούστε λίγο τον κύριο Χατζηγεωργίου, λοιπόν, γι' αυτό μας καλέσατε. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει συμψηφισμό στην εφορία χωρίς να υπάρχει εντολή επιστροφής. Η εντολή επιστροφής βγαίνει το ΑΦΕΚ, συμψηφίζεται το ποσό με το σχετικό διπλότυπο και τα συμψηφίζει ο ταμείας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, να συμψηφιστούν χρήματα τα οποία δεν είναι επιστρέψιμα στο φορολογούμενο. Άρα, ή κάτι μου λέτε λάθος, ή υπήρχε κάτι υπερίσπραξης από προηγούμενες επιστροφές, τα οποία συμψηφίστηκαν φέτος και κατά συνέπεια είναι μικρότερο το ποσό. Εάν παρόλα αυτά κρίνετε ότι εδώ υπάρχει λάθος, κάντε μια επίσκεψη στην εφορία, να το δείτε αυτό. Επίσης, θα ξαναπάω πάλι. Να βεβαιώσω τα χρήματα. Είμαστε καλά. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, γιατί ο κύριος νομίζει λοιπόν ότι πληρώνει περισσότερο ένφια και το σύστημα δεν σου ξέρει. Πρώτη φορά βέβαια ακούμε ότι το σύστημα δεν βγάζει λιγότερο ένφια. Το σύστημα δεν αφήνει το ταμείο να συμψηφίσει. Για να συμψηφίσει ένα ποσό, πρέπει να υπάρχει μέσα περασμένο με εντολή σχετική με το ΑΦΕΚ κτλ. Το χρηματικό ποσό. Ούτως ή άλλως είναι μια προσταφαίρεση. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να αφήσει το σύστημα γιατί. Απλά αυτό που μας είπε ότι από τα 283 τέλος πάντων, 340 τέλος πάντων, το αφαιρέσαν όλο το ποσό της επιστροφής, γι' αυτό έμεινε το 50. Αυτό τι είναι δηλαδή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση προηγείται ο σύζυγος που είναι υποχρέωση της δήλωσης και μετά έπεται η σύζυγος. Η γυναίκα. Τώρα εκεί πέρα προφανώς θα υπήρχε κάποιο ποσό υπερίσπραξη από πέρσι, υποθέτω εγώ. Τώρα, εάν έχει γίνει κάποιο λάθος. Πάντως μπορεί να πάει στην εφορία εδώ και να το δει. 8.75.5.878, εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Δηλαδή, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και η Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι εδώ για να σας συμβουλεύσουν και να δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις για τα δάνειά σας και βεβαίως τα πάντα για τη φορολογία. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, υπάρχει λύση και για τη φορολογία αλλά και για τα κόκκινα δάνεια. Είναι μια περίοδος που όλοι αναζητούμε λύσεις, καθώς υπάρχουν πολλές απορίες σχετικά και για τον νομοκατσέλη, ποιοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτό. Επίσης, όσοι δεν μπορούν, τι άλλες εναλλακτικές, τι άλλες λύσεις έχουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να σώσουν τα σπίτια τους από τον πληστηριασμό, γιατί όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, οι πληστηριασμοί ήδη είναι εδώ ο Δημήτρη Αναστασόπουλε, έτσι δεν είναι. Ναι. Θα με διορθώσεις αν κάνω κάποιο λάθος. Αυτό που περιμέναμε και όλο λέγαμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να σου πάρουν το σπίτι, αλλά δεν υπήρχε ξέρεις αυτός ο φόβος τα προηγούμενα χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο κυρίως, αυτό δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι τράπεζες έχουν γίνει αρκετά πιο άγριες, αν μου επιτρέψεις αυτή τη λέξη. Και από την άλλη κυνηγάνε περισσότερο τους δανειολήπτες. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει πιστεί ότι κινδυνεύει η περιουσία του. Δηλαδή βλέπουμε οι δικηγόροι ότι πολλοί ακόμα πιστεύουν για κάποιον λόγο ότι η κυρία κατοικία προστατεύεται. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο, ούτε θέλω τέλος πάντων να τους παροτρύνω να πάνε αναγκαστικά στην τράπεζα. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω να τους προφυλάξω. Και ο μόνος τρόπος κάποιος να λύσει, να διευθετήσει το πρόβλημα του υπερδανισμού του, είναι να φροντίσει, να ενημερωθεί σωστά, να γνωρίσει τι ισχύει, ποιοι νόμοι τον καλύπτουν και αν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι τον καλύπτουν τελικά. Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, όπως προανέφερα, δημιουργούνται και τα 30 ΚΕΠ στην Ελλάδα ενημέρωση των δανειοληπτών. Από εκεί και πέρα, ο νόμος. Αυτό είναι κάτι καινούριο, γιατί μου λέγε στο διάλειμμα ότι είναι κάτι το οποίο ήταν ισχύ εδώ και 6 χρόνια. Όχι. Αυτός ο νόμος έχει ψηφιστεί εδώ και περίπου μισό χρόνο. Υλοποιείται τώρα. Mm. Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός προκειμένου να εκπονηθεί μια μελέτη, ούτως ώστε να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Έχει δρομολογηθεί να λειτουργήσουν 30 ΚΕΠ από τον Ιανουάριο του 2017. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρξει κάποιο σχετικά χαμηλό κόστος, γιατί θα φιλοξενηθούν σε κτίρια τα οποία θα ανήκουν στο δημόσιο, στους δήμους, στις νομαρχίες κ.ο.κ. Επαναλαμβάνω όμως ότι τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αναφορικά με το πρόβλημα της υπερχρέωσης, αλλά και για το γεγονός ότι
κοκκίνησαν τόσο γρήγορα τα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα, ήταν η λαθασμένη πληροφόρηση, η λαθασμένη τακτική προσέγγισης των τραπεζών απέναντι στους δανειολήπτες, οι οποίες τράπεζες τελικά κατάφεραν να τους διώξουν με πολλούς τρόπους, είτε με τις πακτικές εταιρείες, είτε με την άρνησή τους να διευθετήσουν με τρόπο ομαλό και ρεαλιστικό τα δάνεια του κόσμου. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι το κλίμα αλλάζει, γιατί και ήδη οι τράπεζες είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Καταλαβαίνουν ότι είναι μονόδρομος για αυτές πλέον να ρυθμίσουν τα δάνεια. Οι ρυθμίσεις που προσφέρουν όμως δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα ότι είναι πολύ πιεστικές για τους δανειολήπτες. Θέλω όμως να πιστεύω ότι σιγά σιγά και με την εντολή που έχει δοθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις τράπεζες, οι οποίες πλέον είναι υποχρεωμένες μέχρι το 2019 να ρίξουν κατά πολύ το ποσοστό των κόκκινων δανείων τους, είναι δηλαδή πλέον δέσμευση για τις τράπεζες, και να το κάνουμε με πολλούς τρόπους, είτε με τις ρυθμίσεις, είτε με κάποια κουρέματα στα καταναλωτικά προϊόντα, είτε με τον νέο νόμο, ο οποίος πρόκειται να ψηφιστεί για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, όπως προανέφερε Σκία, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και από όσο γνωρίζουμε, επί της ουσίας, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα αξιολογηθούν μαζικά όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, προκειμένου να κριθεί ποιες είναι βιώσιμες και ποιες είναι μη βιώσιμες. Για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, το οποίο θα συμβεί επί της ουσίας, θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, όπου θα επινοικηθούν τα δάνειά τους. Και θέλω να ελπίζω, υπό προϋποθέσεις, θα κουρευτεί και το κεφάλαιο. Ενώ για τις μη βιώσιμες, οι οποίες είναι και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που υπάρχουν στη χώρα μας, θεωρώ πως θα ακολουθήσει το στάδιο της ακαθάρισης. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις αυτές θα κλείσουν οριστικά και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, αυτή θα εκποιηθεί προκειμένου να πάρουν ό,τι μπορούν οι πιστωτές και οι δανειστές γενικότερα των επιχειρήσεων αυτών. Γιατί κάνει πίσω η κυβέρνηση στη δημιουργία μιας bad bank? Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Καταρχάς, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο ήταν μια πρόταση που είχε συζητηθεί πριν και πάρα πολύ καιρό. Ίσως τέλος πάντων το να υπάρξει αυτή η επιλογή, το να συγκεντρωθεί δηλαδή ένα τεράστιο χρηματικό ποσό το οποίο θα αγόραζε στην πραγματικότητα τα δάνεια αυτά και θα τα διαχειριζόταν, είναι ένα κομμάτι το οποίο τεχνοκρατικά μπορεί να μην λειτουργούσε στο βαθμό το οποίο θα επιθυμούσαν και οι τράπεζες, αλλά κυρίως η πολιτεία. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον θα ήταν δραστικό το αποτέλεσμα και πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να υλοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, αναφορικά με τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, είναι μια απότομη, έως θα έλεγα, βίαιη προσαρμογή στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό το οποίο σερνόταν για πάρα πολλά χρόνια με υπαιτιότητα της πολιτείας, αλλά και των τραπεζών, αλλά και των ίδιων επιχειρηματιών. Δηλαδή, τι, να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι βιώσιμες, δεν πληρώνουν φόρους, δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Παρόλα αυτά, όμως λειτουργούν και λαμβάνουν έστω ένα μικρό έσοδο χωρίς να ανταποδίδουν κάτι στην κοινωνία και στην οικονομία. Θα τελειώσει. Δηλαδή, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις αυτές. Αυτό βεβαίως για τους ίδιους επιχειρηματίες θα είναι κάτι το σοκαριστικό πιθανόν, γιατί από όσο αντιλαμβάνομαι, θα μπορεί να δημιουργήσει, να πτωχεύσει τις επιχειρήσεις και η ίδια η τράπεζα, αλλά σίγουρα θα ευνοήσει τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα είναι πλέον στο παιχνίδι, θα είναι οι βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα καταλάβουν το μερίδιο της αγοράς που καταλάβαναν τόσο καιρό οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε λιγότερες επιχειρήσεις, μεγαλύτερα σχήματα, καλύτερα ελεγχόμενες από την πολιτεία φορολογικά, γιατί θα απαιτείται λιγότερο προσωπικό και το σύστημα θα είναι πολύ πιο συγκεντρωτικό, γιατί θα μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες ούτως ή άλλως από αυτό που φαίνεται στην κοινή πρακτική είναι οι πιο συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Δυστυχώς στη χώρα μας αυτοί οι οποίοι ως έναν βαθμό δεν εξυπηρετούσαν τις φορολογικές υποχρεώσεις, είτε γιατί δεν μπορούσαν, είτε γιατί ήταν αμελείς, είτε γιατί επέλεγαν να το κάνουν, ήταν οι μικρομεσαίοι, γιατί το μοντέλο αυτό λειτουργήσε τόσα χρόνια με τον τρόπο αυτό. Ενώ αντιθέτως βλέπουμε ότι μεγάλες επιχειρήσεις, αναγκαστικά θέλοντας και μη, είναι πιο συνεπείς. Αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μη σου κόψει απόδειξη. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νέο μοντέλο οικονομίας, όπου το πιθανότερο είναι να δημιουργήσει και νέα πρότυπα επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, τα οποία πια θα είναι. Να γίνει και τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως και οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μηχανικοί κ.ο.κ. Γιατί τώρα τα μικρά σχήματα τελειώνουν. Θα συμφωνήσει ο Ηλίας μαζί μου, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια καταλαβαίνουμε ότι ναι, αυτό μπορεί να συνέβαινε, αυτοί που μπορούσαν να φοροδιαφύγουν ήταν οι μικρομεσαίοι. Από την άλλη, όμως, σήμερα, αν ένας μικρομεσαίος δεν φοροδιαφύγει, έχουμε πει ότι απλά το κλείνει το μαγαζί. Συντελεστές που έχει να αντιμετωπίσει φόρο εισοδήματος, φορά αλληλεγγύης, τέλος επιδεδέματος,
ασφαλιστικές εισφορές. Όλα αυτά, άμα τα αθροίσουμε, είναι δύο επιλογές, ας πούμε. Ή δεν φοροδιαφεύγει και είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι βιώσιμος, ή βρίσκει τρόπο να φοροδιαφύγει προκειμένου να είναι βιώσιμος. Είναι απολύτως λογικό όταν μιλάμε για τις τελευταίες 70, 75, 80% που καταλήγουμε να φορολογείται κάποιος, αν αθροίσουμε όλους αυτούς τους συντελεστές που υπάρχουν. Δηλαδή, έχουμε πάει ακριβώς στο άλλο άκρο. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη στο γεγονός ότι ένα μοντέλο οικονομίας που άπαντες έχουν σωστή φορολογική συνείδηση και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό, θα είναι ιδεατό. Και μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ως χώρα και ως πολίτες. Αλλά ο πρώτος διδάξας σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να είναι το ίδιο το ελληνικό δημόσιο, που πολλές φορές λειτουργεί σαν έτσι ψιλοαπατεώνας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Το έχουμε δει άπειρες φορές με τις λογικές που οθεί τον κόσμο στην κατανάλωση και μετά βάζει τεκμήρια, βάζει φόρους πολυτελείας. Σωστά. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε ύστερα από την τηλεθεατριά μας, την κυρία Ελένη, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ερωτήσεις ήδη έχουν ξεκινήσει των τηλεθεατών σχετικά με τον νόμο Κατσέλη και ποια είναι τα κριτήρια για να μπει κάποιος λοιπόν στον νόμο Κατσέλη. Όπως επίσης πάρα πολλές ερωτήσεις για το κοινωνικό εισόδημα, αυτό που το είπαμε και από 200-300 ευρώ. Πάρα πολλοί άνεργοι, αν μπορούν να πάρουν αυτό το επίδομα. Να πω εντάχει, πριν μιλήσουμε και με την τηλεθεάτρια, όταν κάποιος έχει αντικειμενικές δαπάνες που ξεπερνάνε τις 6.000 ευρώ, mm-hmm. είναι εκτός. Άρα, αν μιλάμε για μια έγκαμη οικογένεια, μιλάμε για μια οικογένεια η οποία δεν έχει αμάξι. Αν έχει αμάξι, 5.000 ευρώ ελάχιστο. Γέννησε ούτως ή άλλως. Στην αυτοκίνητο, πιάνει εκτός. Δεν μιλάμε για σπίτι. Άρα, λοιπόν, να απαντήσουμε και στην κυρία Μάγδα που μας έστειλε το μήνυμά της, η οποία είναι άνεργη εδώ και 4 χρόνια. Εάν λοιπόν. Δεν όμως, αρκεί να είσαι μόνο άνεργος. Δεν είναι μόνο να είσαι άνεργος. Τα κινητά σου πρέπει να μην ξεπερνάνε τις 90.000 ευρώ αντικειμενική αξία. Οι αντικειμενικές δαπάνες να μην ξεπερνάνε τις 6.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Και αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος κάνει δήλωση μόνος του και ζει μόνος του, το όριο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων να μην ξεπερνάνε 7.200 ευρώ. Αυτά φτάνουν μέχρι 18.000 ευρώ, αν μιλάμε για δύο ενήλικους και τέσσερα παιδιά και παραπάνω. Επίσης, αυξάνεται και το όριο της αξίας των ακινήτων και αντίστοιχα αυξάνεται και το εισόδημα το οποίο θα λαμβάνουν μέσω αυτής της υπηρεσίας. Σε πολύ λίγο θα πούμε για τον ΕΝΦΕ, γιατί πάρα πολλά λάθη έχουν γίνει. Όπως μας είπε και ο κύριος Βασίλης πριν από λίγο, τι γίνεται και τι γίνεται με τις τροποποιητικές. Καλησπέρα σας, κυρία Ελένη. Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την εκπομπή. Έχω δύο ερωτήσεις για το φοροτεχνικό. Βεβαίως, ναι. Η πρώτη αφορά τον ακατάσχετο λογαριασμό. Ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση. Αυτός αφορά φυσικά πρόσωπα μόνο συνταξιούχους ή αφορά και έναν υπάλληλο ο οποίος έχει μόνο το εισόδημά του από το μισθό του ή κάποιον ο οποίος έχει ένα διαμέρισμα και το μισθώνει. Κοιτάξτε, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ακατάσχετο λογαριασμό δικαίωμα έχουν να έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μέχρι τώρα των 1.250 ευρώ και μιλάμε για έναν ακατάσχετο λογαριασμό που κατατίθεται η σύνταξη ή ο μισθός αντιστοίχως. Άρα σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που μου αναφέρατε, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος έχουν δικαίωμα να έχουν από έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Άρα άμα μιλάμε για ζευγάρι, μπορεί να έχει ο καθένας το χωριστό διαφορετικό λογαριασμό ο οποίος θα είναι ακατάσχετος. Αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει εισόδημα μόνο από ενίκεια, είναι στην κατηγορία που είναι και οι επαγγελματίες που ουσιαστικά δεν έχουν δικαίωμα να έχουν ακατάσχετο λογαριασμό. Ευχαριστώ. Ήθελα επίσης να ρωτήσω για τον ΕΜΦΙΑ. Με αναπηρία 80%, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της έκπτωσης που μπορεί να έχει κάποιος σε φυσικό Θα πρέπει πρότυπο. Το οικογενειακό εισόδημα κάποιου ο οποίος έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% να μην ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι μέσα στη δήλωση, 1.000 ευρώ δηλαδή για τη σύζυγο και 1.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο. Παράλληλα, θα πρέπει η αντικειμενική αξία της περιουσίας να μην ξεπερνάει τις 85.000 ευρώ άμα μιλάμε για άγαμο και τις 150.000 ευρώ άμα μιλάμε για έγκαμο. Θα πρέπει να τηρούνται όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Σωρευτικά λοιπόν, να έχει όχι έκδοση. Μόνο μία εκ των 3-4 προϋποθέσεων. Και προσοχή θα πρέπει να έχει στη δήλωση να έχει υποβληθεί ο σχετικός κωδικός της αναπηρίας του 80% και πάνω, mm-hmm. προκειμένου το σύστημα να το δει και αν τηρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις να έχει την ολική έκπτωση του ΕΝΦΙΑ. Πάντως, πέρσι ήταν ασχέτως, πώς το λένε,
ύψους όχι, και πέρσι ίσχυαν με τα κριτήρια αυτά. Ισχύουν από τη στιγμή που, από τη στιγμή που επιβλήθηκε ο 4223 του 2013, τέλος πάντων ο νόμος του ΕΝΦΙΑ. Παλιότερα, άμα μιλάτε για το χαράτσι της ΔΕΗ, υπήρχε έκπτωση από το χαράτσι της ΔΕΗ, τότε το λέγανε ΕΤΑ, ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως πολύ σωστά αναφέρεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς εδώ πάντως θέλω να τονίσω κάτι. Απλά είναι πιο αυστηρά ίσως τα κριτήρια. Είχαμε τονίσει την πρώτη στιγμή ότι η μεγάλη χαμένη του ΕΝΦΙΑ είναι κυρίως οι ευπαθείς ομάδες που από το χαράτσι της ΔΕΗ είχαν εξαιρεθεί ανεξαρτήτως εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων. Εδώ θέλω κάτι να τονίσω και με αφορμή βεβαίως που μιλάμε και για τα δάνεια, γιατί πάρα πολλοί τηλεθεατές μας καλούν και το είπαμε και χθες με τον Κώστα τον Τσουκαλά, ότι αν έχουν λοιπόν κάποιοι δεν πληρώνουν τις δόσεις, νομίζονται ότι μπορεί να καλύψουν τα 1.000 ευρώ ή τα 1.250. Πρέπει να πάνε λοιπόν στην τράπεζα, Δημήτρη, έτσι ώστε να δηλώσουν αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό, ναι, για να μην τους τραβήξουν τα χρήματα διαφορετικά. Ναι. Έχει κάθε δικαίωμα η τράπεζα. Ναι. Δεν ισχύει δηλαδή, επειδή το δηλώσαμε στο TaxNet, ότι ισχύει και για τα δάνειά μας. Προσοχή λοιπόν. Ναι, πάμε στην τράπεζα να δηλώσουμε αυτό σαν ακατάσχετο μεσαγωγικό. Πάμε να δηλώσουμε και στην τράπεζα, αλλά σε κάθε περίπτωση η τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα πάντα να τραβάει τα λεφτά. Αυτό που πρέπει να ελέγχουμε δανειολήπτες, και πρέπει να πω ότι πολλές φορές η τράπεζα τραβάει τα λεφτά και αυτό είναι παράνομο και υπάρχει τρόπος να τα πάρει πίσω, θα πρέπει να εξετάζει ο δανειολήπτης με ποιον τρόπο η τράπεζα κράτησε τα λεφτά. Δηλαδή, η τράπεζα έχει κάνει κατάσχεση ισχύρας τρίτου, γιατί υπάρχει μια δικαστική απόφαση με την οποία εκτελεί. Η τράπεζα δεσμεύει τα λεφτά γιατί έχει υπογράψει ο δανειολήπτης μια τραπεζική σύμβαση, στην οποία προβλέπεται ότι μπορεί η τράπεζα να συμψηφίσει χρήματα που βρίσκει σε άλλους λογαριασμούς και είναι συνδεδεμένη με το δάνειό του. Ή πολύ απλά αφαίρετα η τράπεζα παίρνει τα λεφτά, το οποίο είναι και ποινικό αδίκημα και είναι και υπεξαίρεση, και μπορεί να κάνει και μήνυση και μπορεί να πάρει και τα χρήματά του πίσω με ένα εξώδικο. Πάντως ανεξάρτητα, άρα, λοιπόν, δεν καλύπτεται με έναν ακατάσχετο λογαριασμό, ναι, όχι, το οποίο έχουμε κάνει στο TaxNet. Αυτό που λέτε, δεν καλύπτεται, αλλά αυτό, εγώ μας το πάω πιο πέρα, το πάω στην ουσία του θέματος, η οποία ουσία είναι ότι η τράπεζα δεν μπορεί να παίρνει τα χρήματα επειδή το επιθυμεί. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί, γι' αυτό καλό είναι αν έχουν πάρει από τον κόσμο χρήματα τράπεζες με δέσμευση λογαριασμού, να ελέγξει ο δανειολήπτης πώς το έκανε και αν δικαιούται να το κάνει. Γιατί υπάρχει τρόπος να τα πάρει πίσω. Πάμε και στον αναδρομικό φόρο, Ηλία μου, για όσους πούλησαν τα σπίτια την τελευταία δεκαετία. Τι θέλει να πει εδώ πέρα το Υπουργείο Οικονομικών? Το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά, να πούμε στην πράξη τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ανοίγει ο τραπεζικός λογαριασμός, βρίσκονται μέσα κάποια χρήματα. Η συνήθις τακτική των προηγούμενων ετών ήταν στο συμβόλαιο να δηλώνεται. Τα λέμε όλοι εδώ πέρα, έτσι. Εντάξει, σωστά. Τότε όποιος έβαζε το πραγματικό ποσό στο συμβόλαιο ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας ήταν ότι στο συμβόλαιο έμπαινε η αξία αντικειμενική που βάσει αυτής της αξίας πληρώνονταν μια σειρά έμεσων φόρων που προέκυπταν από τη μεταβίβαση του ακινήτου και το υπερτίμημα κατατίθεται σε λογαριασμό χωρίς να αναφέρεται πουθενά το ποσό αυτό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν ανοίξει ένας λογαριασμός, εάν δεν αποδειχθεί ότι αυτά τα παραπανήσια χρήματα είναι από τη μεταβίβαση του ακινήτου που έγινε εκείνη την εποχή, ουσιαστικά ο φορολογούμενος άνθρωπος δεν τα αιτιολογεί με κανέναν απολύτως τρόπο, εισόδηματά του, φορολογείται λοιπόν, σαν εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα, άρα κινδυνεύει να φορολογηθεί με 45% και 120% προς αυξήσεις επί του ποσού. Άρα πρακτικά, άμα τα θρήσουμε όλα αυτά μαζί, δεν το κάνει σε πράξη, τελείωσε. Είναι περίπου στο 100% του ποσού, παίρνει πίσω το ποσό. Άρα αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι να παρακαλάνε οι φορολογούμενοι να βγει από τις φορολογικές αρχές αυτόματα ότι είναι ως φόρος που δεν πληρώθηκε ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος μάλιστα με συμπληρωματικό συμβόλαιο αυτή τη στιγμή υπάρχει σχετική απόφαση, πληρώνεται το 3% του ποσού και όχι ο φόρος μεταβίβασης που ίσχυε εκείνη τη χρονιά. Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να παρακαλάνε να χαρακτηριστεί ακριβώς. Στην πράξη, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα την γλιτώσουν λοιπόν φτηνά, πρέπει να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές. Για να γίνει συμβόλαιο όμως, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό και από τις δύο μεριές. Mm-hmm. Θα πρέπει να μπορεί και ο αγοραστής να μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό ένφια, να μην χρωστάει ένφια. Θα πρέπει να είναι εν ζωή ο τότε αγοραστής, ώστε να μπορεί να υποβάλει το συμπληρωματικό συμβόλαιο, και γενικά θα πρέπει να τηρούνται μια σειρά προϋποθέσεων προκειμένου να γίνει το συμπληρωματικό συμβόλαιο και να πληρωθεί ο φόρος του 3%. Τώρα, αν βγει κάποια διαφορετική απόφαση στην πορεία από την κυβέρνηση, ενδεχομένως θα είναι βοηθητική προς τους φορολογικούς ελέγχους. Γιατί πολλές φορές είναι φως φανάρι ότι είναι υπερτίμημα πώλησης ακινήτου. Φαίνεται ποιος καταθέτει τα χρήματα, φαίνεται ποιος είναι ο αγοραστής
μέσω του συμβολέου. Όμως, όταν δεν υπάρχει συμπληρωματικό συμβόλαιο, δεν μπορεί η φορολογική αρχή να το κάνει αποδεκτό και έτσι είναι αναγκασμένη να το φορολογεί με το συντελεστή που αναφέραμε. Πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις και θα απαντήσουμε λοιπόν, τι γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, τι κριτήρια πρέπει, εισοδηματικά αναφέρομαι και γενικότερα, τι κριτήρια πρέπει να έχει ένας για να μπει. Γιατί είναι και ασφαλιστικές εισφορές που δεν μπορεί να πληρώσει, μπορούν λοιπόν να μπουν όλα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή σας, ο νόμος Κατσέλη είναι μια διαδικασία που είναι αρκετά πολύπλοκη. Πρέπει κάποιος να είναι σίγουρος ότι πληρεί τις προϋποθέσεις πριν κάνει την αίτηση, γιατί το κόστος του να κάνεις ένα δικαστήριο και στην πορεία να το χάσεις είναι τεράστιο. Τεράστιο για ποιο λόγο, γιατί πολύ απλά θα έχεις κόψει κάθε επικοινωνία με την τράπεζα. Εάν χάσεις, θα έχεις φορτωθεί τόκους, θα έχεις περάσει μια αγωνία δικαιολόγητη, θα έχεις δαπανίσει χρήματα και μετά στο τέλος, σαν χαμένος, θα πρέπει να παρακαλέσεις την τράπεζα να ξαναμπεί σε μια τροχιά ρύθμισης. Άρα λοιπόν, να πω πολύ περιληπτικά ότι στον νόμο Κατσέλη μπαίνουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι έμποροι. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν οδηγηθεί σε αδυναμία πληρωμών χωρίς να φταίνε, δηλαδή πρέπει να αποδείξουν σε κάθε περίπτωση ότι δεν υπήρχε δολιότητα στο δανεισμό. Και δολιότητα σημαίνει ότι πολύ απλά δανείστηκαν μέσα σε λογικά πλαίσια και ενώ πίστευαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και τρίτον και πιο σημαντικό, υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά κριτήρια τα οποία περιορίζουν αυτούς οι οποίοι μπορούν να μπουν στον νόμο. Το πρώτο θα βάλουμε σαν παράδειγμα για μια τετραμελή οικογένεια είναι η αντικειμενική αξία της κατοικίας. Για παράδειγμα, λοιπόν, μια οικογένεια με δύο παιδιά. Το σπίτι του δεν πρέπει να ξεπερνάει αντικειμενική του τις 260.000 ευρώ, ενώ το συνολικό εισόδημα της οικογένειας περίπου τα 2.900 ευρώ. Αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις κάποιος μπορεί να ξεπερνάει το εισόδημα αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία, κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι το ποσό αυτό δεν είναι δεσμευτικό, θα μπορούσε ο ειρηνοδίκης να το ξεπεράσει εφόσον μπορέσει να αποδείξει ο δανειολήπτης ότι υπάρχουν αποδεδειγμένα περισσότερα έξοδα από τα φυσιολογικά, δηλαδή από αυτά που έχει ο μέσος άνθρωπος, όπως για παράδειγμα μια πολύ σοβαρή ασθένεια ή ένα κόστος για μια, τέλος πάντων, για κάτι το οποίο πρέπει να κάνει μηνιαίως, το οποίο δεν μπορώ να προβλέψω και δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε εγώ. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι ασφαλές, δεν γνωρίζουμε σίγουρα ότι μπορεί να ενταχθεί με τη διαδικασία αυτή. Από εκεί και πέρα, εφόσον πάνε όλα καλά και τηρηθεί από τον δικηγόρο η διαδικασία όλων των εγγράφων που πρέπει να προσκομιστούν και οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, αυτό το οποίο θα πετύχει στο τέλος της ημέρας ο δανειολήπτης είναι να αναπροσαρμόσει το δάνειό του σε ένα ποσό το οποίο θα είναι αντίστοιχο της εμπορικής αξίας του σπιτιού του. Δηλαδή, θα πληρώνει για τα πρώτα τρία χρόνια αυτό που μπορεί και από εκεί και πέρα, εφόσον περάσει τριετία, προκειμένου να διασώσει το σπίτι του, θα πληρώσει συνολικά σε 20 χρόνια σε μηνιαίες δόσεις αυτό που θα έπαιρναν οι τράπεζες εάν το σπίτι έγινε στον πληστηριασμό. Και τι θα έπαιρναν λοιπόν οι τράπεζες, θα έπαιρναν τα 2 τρίτα της εμπορικής. Άρα λοιπόν, αν ένας δανειολήπτης έχει οφειλές οι οποίες είναι μικρότερες από τα 2 τρίτα της εμπορικής αξίας του σπιτιού του, δεν τον συμφέρει να κάνει νόμο Κατσέλη, γιατί πολύ απλά θα πληρώσει όλη πολύ την οφειλή. Πολύ περισσότερο, ακριβώς. Όλη την οφειλή. Όλη την οφειλή. Mm-hmm. Το όριο λοιπόν το οποίο εξετάζουμε πάντα είναι τα 2 τρίτα της εμπορικής. Για παράδειγμα, ένα σπίτι έχει εμπορική αξία, ας πούμε, 80.000 ευρώ, να το βάλω πιο στρογγυλό. Okay. Τα 2 τρίτα, ας πούμε, τα 2 τρίτα είναι οι 60.000 ευρώ. Αν από εκεί και πέρα ο δανειολήπτης αυτός οφείλει 50.000 ευρώ, mm-hmm. σημαίνει ότι θα πληρώσει όλη την οφειλή του, γιατί είναι πολύ πιο κάτω από τα 2 τρίτα της εμπορικής. Αν όμως η οφειλή του είναι πάνω από τα 60.000 ευρώ, οτιδήποτε λοιπόν βρίσκεται από το ποσό αυτό, θεωρητικά διαγράφεται. Και τέλος να πούμε ότι για αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα και είναι άποροι και έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, υπάρχει και η δυνατότητα μετά την έκδοση αποφάσεως να χρηματοδοτήσει μέρος της δόσης στο ελληνικό δημόσιο για τα πρώτα τρία χρόνια. Δημήτρη Αναστασόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε κοντά μας. Σε λίγα λεπτά ο Στάθης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι εδώ για να απαντήσει τα πάντα και όλες τις ερωτήσεις που έχετε και είναι πολλές για τον ΕΝΦΙΕ και το Ε9. Όπως επίσης εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. 875-5878. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Thank you.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μόλις φάγαμε τα γλυκά μας, καθώς ο Στάσης ο Χριστοδουλέλης, ο έγκριτος δικηγόρος μας, ο εργατολόγος μας, ο αγαπημένος. Γιορτάζει. Φίλος. Και πάνω απ' όλα φίλος. Χρόνια πολλά στα Χριστοδουλέλη. Είσαι ο καλύτερος, το ξέρουν όλοι, περιμένουν πώς και πώς για να έρθει να μας δώσει τη σύνταξη. Μακάρι να τη έβγαζε ο Στάδης τη σύνταξη. Να κεράσω καμία σύνταξη. Να κεράσω όλα και άλλα γλυκά τώρα με αυτά που λέω. Πάντως σήμερα θα καλέσουν τώρα τηλεθετές, σας πούνε και χρόνια πολλά. Δεν θα λες μόνο τη σύνταξη, σου λένε και χρόνια πολλά. Θα κλείνουν. Δεν κλείνουν, σε αγαπάνε πολύ με τότε. Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι μαζί μας. Συνεχίζει. Χθες είχα ένα ντέρμπι στο τέτοιο, στο Facebook, το είδες έτσι. Με έναν εκεί πέρα παλιό μου δάσκαλο, αγαπημένο παλιό μου δάσκαλο το Φίλιππο και του είπα ότι θα του απαντήσω. Θα το απαντήσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί το θέλει και από τα επίσημα τα δικά σου τα χείλη. Εμένα δεν του πείθω. Μια απλή παρουσιάστρια είμαι. Όχι, όχι. Αν και είσαι ειδική συνταξιολόγος. Αν και να σου πω την αλήθεια, από το διάλογο που παρακολούθησα, όσο τον παρακολούθησα, εγώ έχω πιστεί. Έχει πιστεί, έτσι, όχι, τα λέω σωστά. Πάμε όμως να του το πεις και εσύ. Και να πεις με τους τηλεθετές τελικά τι συμβαίνει. Γιατί αφορά πάρα πολύ. Το ερώτημα είναι γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι μας είπε λοιπόν ο φίλος μας ο Φίλιππος. Περιμένω, λέει, την επικουρική του ΕΤΑΜ. Εκεί τι θα γίνει, μου λέει. Θα χαθεί. Του είπα τέλος πάντων ότι η επικουρική κυκύρια δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.300 ευρώ μεικτά. Μεικτά. Όταν ξεπερνάει τα πάνω από 1.300 ευρώ, έχουμε περικοπή. Και του λέω θα κοπεί σίγουρα αυτή. Ναι. Γιατί μου είπε ότι είναι στα 1.300 ευρώ. Είναι ακριβώς εκεί. Και του λέω θα κοπεί. Όταν λέμε θα κοπεί, όπως εσύ, θα μειωθεί. Δεν σημαίνει θα εξαλειφθεί. Ακριβώς. Ναι. Θα μειωθεί. Και μου λέει τι, θα χάσω 40 χρόνια ένσημα και 6 χρόνια αναδρομικά. Για ψάξω λίγο πιο σοβαρά. Και του λέω πιο σοβαρά, οπότε μπορείς λοιπόν να πεις με νούμερα. Παίρνεις σκητάλη τώρα. Παίρνεις σκητάλη λοιπόν, εργά το λόγος μας. Του απήντησες, Κία, το ότι θα κοπεί έχει την έννοια ότι θα περικοπεί, όχι θα εξαλειφθεί. Ακριβώς, θα περικοπεί. Από εκεί πέρα, το 40 χρόνια ότι πάνε χαμένα δουλειάς με την ευρύτερη έννοια της ανταποδοτικότητας είναι σωστό σαν θέση, αλλά όχι στην υπερβολή του ότι χάνονται τελείως τα 40 χρόνια δουλειάς, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσό το οποίο θα πράξη, δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει. Μάλιστα. Η σχέση δηλαδή καταβολής εισφορών ανταπόδοσης είναι ξεκάθαρα αρνητική. Αλλά από εκεί πέρα το πάνω από 1.300 λοιπόν περικόπτεται, μεικτά κύρια, άθροισμα κύριας και επικουρικής. Τώρα τον Οκτώβριο θα έχουμε το τρίτο κύμα περικοπών, συν το πρώτο κύμα αναδρομικών περικοπών. Αν θέλει και επί συγκεκριμένου ποσού, ας επικοινωνήσει μαζί μας για να το απαντήσουμε. Πάντως, σε λίγα λεπτά θα πούμε 11 σημεία, δηλαδή 11 περικοπές. Γιατί οι τηλεθεατές εδώ περιμένουν, εμείς μιλάμε μόνο με νούμερα και με. Μιλάμε για 11 περικοπές της σημερινής κυβέρνησης. Για το ΕΚΑΣ θα πούμε, έτσι, για τις προσωρινές, θα πούμε για τα μερίσματα του μετοχικού ταμείου, θα μας τα πεις και θα μας τα αναλύσει ένα-ένα. Δεν είναι λόγια του αέρα λοιπόν, σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και στον ένφυα και τις τροποποιητικές, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις. Είτε λοιπόν έχουν κάνει οι ίδιοι κάποιο λάθος, είτε έχουν κάνει όπως ο κύριος νομίζουν ότι έχει κάνει το σύστημα. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο φορολογούμενος? Κάθε περίπτωση όταν ανακαλύπτεται λάθος, θα περιμένουμε να ανοίξει το σύστημα για τις φετινές διορθώσεις και να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9, όπου θα προκύψει η τροποποίηση του ένφυα ανάλογα με τις μεταβολές που έγιναν. Όταν η μεταβολή που θα η εκαθάριση της μεταβολής βγαίνει να είναι πιστωτική πάνω των 300 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση τότε τη δήλωση τη βγάζει ελέγξιμη και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης του ένφυα, θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανάλογα έγγραφα στην αρμόδια ΔΟΗ του φορολογούμενου. Όταν ανακαλύπτονται λάθη σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνονται διορθώσεις, γιατί αν δεν γίνονται οι διορθώσεις, όταν αύριο μεθαύριο προκύψει κάποια μεταβίβαση, κάποια δωρεά από το γονέα στο παιδί, κάποια πώληση κτλ., δεν θα εκδίδεται σωστό πιστοποιητικό ένφυα. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και αν δεν εκδίδεται σωστό πιστοποιητικό ένφυα, τότε ο συμβολιογράφος δεν μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του συμβολέου. Αναγκάζει το φορολογούμενο τότε να κάνει τις μεταβολές και αν γίνονται μεταβολές αργότερα από όταν δίνεται δυνατότητα από το σύστημα, θα πληρώνονται περισσότερες προσαυξήσεις και το πρόστιμο από 50 ευρώ θα έχει πάει στα 100 ευρώ, γιατί θα έχει περάσει 30 Νοεμβρίου που προβλέπει ο νόμος ότι θα πληρώνεται το μισό πρόστιμο. Μάλιστα, πάμε στον κύριο Μιχάλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αδερφή. Κύριε Γιώργη, θέλω να ρωτήσω. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Ναι, μ' ακούτε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η σύζυγος είναι Βρετανής υπηκός, φορολογείται βέβαια στην Ελλάδα. Έτσι, έχει κληρονομήσει από το 1974 τον πεθερό μου, που αποβίωσε κάποιες από πέντε εταιριών κάποιες μετοχές.
Με κάποιο όμως άγραφο νόμο που είχε η Αγγλία, όπως ξέρετε, επειδή ήταν χωρισμένος με την πεθερά μου πριν πεθάνει, έπαιρνε το μέρισμα μια γυναίκα με την οποία συζούσε μέχρι όσο ζούσε. Η γυναίκα αυτή πέθανε το 9. 1η Ιανουαρίου του 9. Ναι. Και σύμφωνα με το νόμο της Διαθήκης, από εκεί και πέρα το μέρισμα το έπαιρνε η σύζυγος. Από 1η Ιανουαρίου του 9. Επειδή καθυστερούν οι καθαρίσεις από το δημόσιο διαχειριστή διαθήκης εκεί πέρα, τη Βρετανία, γιατί αυτός απέβη το μπέρισμα στην άλλη γυναίκα, ήταν στο όνομα του πεθερού μου ακόμα και μέχρι τότε. Έτσι. Η εταιρεία που έχει έδρα που παίρνει το μέρισμα. Ακούστε, ορίστε. Η εταιρεία που έχει έδρα. Πώς? Είναι στην Ελλάδα η εταιρεία ή είναι στο εξωτερικό? Όχι, όλες στην Αγγλία. Μιλάμε για το Λονδίνο. Ναι. Στο Λονδίνο, όλες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Λοιπόν, πέντε εταιρείες, συμμετοχές πέντε εταιρείων. Έτσι. Οι οποίες αυτές οι συμμετοχές βέβαια έχουν αποκτηθεί πριν το 9. Και η συμμετοχή της συζύγου που μεταφέρεται το όνομά της τον Ιούλιο του 9 πια μετά, 6 μήνες μετά το θάνατο, από το δημόσιο διαχειριστή διαθήκης της Αγγλίας, επαναλαμβάνω, πληρώθηκε ο φόρος κτλ. Γιατί τόσα χρόνια μετά το θάνατο του πεθερού, ήταν στο όνομα του πεθερού ακόμα. Απλώς το μέρισμα έπαιρνε μια άλλη γυναίκα και όχι η γυναίκα μου, γιατί έτσι ο νόμος στην Αγγλία είναι άγραφος. Ωραία. Και δεν υπάρχουν δικαιώματα κληρονομικά, okay, αν δεν το λέει και η διαθήκη. Λοιπόν, το ερώτημα τώρα. Οι διατοχές αυτές ουδέποτε υλωθήκανε εδώ, σύμφωνα με το παγκόσμιο εισόδημα. Δεν το ξέραμε κιόλας. Το μάθαμε αργά. Οι μετοχές με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν δηλώνονται πουθενά, εκτός αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος να υποβάλει τη δήλωση του υποθενέσχες. Και αν ανήκει στις κατηγορίες των πολιτών που θα πρέπει να υποβάλουν το έτυπο του υποθενέσχεσης, που εκεί δηλώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα επενδυτικά προϊόντα που έχουν σε όλο τον κόσμο. Όχι, όχι, ιδιωτικό υπάλληλος. Δεν είναι συνταξιούχος εδώ και 2 χρόνια. Ακριβώς. Άρα, ουσιαστικά υποχρέωση να απογραφούν οι μετοχές δεν υπάρχει πουθενά. Ναι, θα υπάρξει αυτή η υποχρέωση όταν γίνει το περιουσιολόγιο για όλους τους Έλληνες. Ναι, εδώ τώρα είμαστε. Εδώ τώρα είμαστε. Ένα λεπτό, κύριε Χατζηγεωργίου. Ένα λεπτό, κύριε Χατζηγεωργίου, να σας τα πω όλα για να μου τα πείτε, γιατί θα σας καθυστερήσω αλλιώς. Το ερώτημα. Οι μετοχές ήταν πολύ πριν του 9. Για διάταξη έχω διαβάσει τις οδηγίες του 14. Όταν λέτε 9, ήταν 99 ή 2009. Πριν του 9, πριν το 2009 είπα. Πριν το 2009, όχι, γιατί το 9 πήγε αλλού το μυαλό μου. Υπάρχει το 99, ναι. Ο πεθερός μου τις είχε αυτές, είπαμε, από το 1974. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι μετοχές ήταν και πιο πολλές. Κάποιες πουληθήκανε και από το διαχειριστή και τα λοιπά, αλλά επειδή από το 11 και ύστερα, χρήση 11, είχε υποχρέωση να δηλώσει το παγκόσμιο εισόδημα, ερωτώ εγώ. Αν σας μιλάτε, δεν δηλώνει το μέρισμα. Πώς? Μιλάτε ότι δεν δηλώνει το μέρισμα. Τα μερίσματα, για τα μερίσματα μιλάμε. Ωραία, τα μερίσματα. Εκεί με 10% σύμφωνα με τη διακρατική σύμβαση Ελλάδα-Βρετανία και φόρο δεν πληρώνεται εδώ. Αυτό είναι γεγονός. Σωστό. Το μέρισμα πρέπει να δηλώνεται. Πώς? Το μέρισμα πρέπει να δηλώνεται από τη στιγμή που αποτελεί παγκόσμιο εισόδημα. Ναι, όμως υπάρχει μια διάταξη είδες στις οδηγίες του 2014, από 1η-1η-2014 και ύστερα, ότι αν έχει, δεν ξέρω αν αφορά τις αλλοδαπές βέβαια μετοχές, αν έχει συμμετοχή κάτω από το 0,5% και αν έχουν αποκτηθεί πλην το 2009... Εσείς μιλάτε για τη μεταβίβαση των μετοχών, δεν μιλάτε για το μέρισμα. Όταν λαμβάνετε μέρισμα, φορολογείται με 15% πια. Και αν μιλάμε για μετοχές του εξωτερικού, ανάλογα με το τι προβλέπει η διακρατική συμφωνία, αν υπάρχει διμερή σχέση, αφαιρείται ο φόρος ή όχι? Αυτό είναι πληρωμένο. Πρώτη φορά είναι εγγύηση, έπρεπε να έχουν δηλωθεί από το 11. Κανονικά, εκ του νόμου, ουσιαστικά υποχρέωση να δηλώνονται όλα τα εισοδήματα προκύπτει από τη δήλωση του οικονομικού 14, χρήση 13. Πριν δεν υπήρχε υποχρέωση, αλλά υπήρχε φορολογικό ενδιαφέρον. Είναι λίγο ελλιπές το σύστημα. Δεν έχουν δηλωθεί ποτέ, έρχεται και φορολογία. Απλά, αν μιλάμε για υψηλά εισοδήματα, καλό θα είναι να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις να δηλωθούν. Και τι θα πληρώσει φορά αλληλεγγύη από το 11. Ναι, αλλά άμα ανοίξουν λογαριασμό, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτά είναι από τα μερίσματα από τις μετοχές του εξωτερικού. Ναι, αυτό έχουν μεταφραστεί. Ακούστε, δεν σας τα πάω. Εγώ τις μετέφρασα τους τίτλους το 9 τον Ιούλιο, επαναλαμβάνω 6 μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας αυτής, που ο δημόσιο διαχειριστής διαθήκης στο Λονδίνο μεταβίβασε τις μετοχές στο όνομα τη. Λοιπόν, για να μην το πιάνουμε από την αρχή και κουράζουμε και τον κόσμο, ουσιαστικά η φορολογική αρχή μπορεί να σας υποχρεώσει
να δηλώσετε το μέρισμα της τελευταίας πενταετίας. Γιατί αν πάμε παραπίσω... Δεν έχει δηλωθεί ποτέ. Συγγνώμη. Πώς. Δεν σας άκουσα. Οι μετοχές αυτές δεν έχουν ποτέ μπει στο 6,59 για να το πω επίσης. Ναι, για την τελευταία πενταετία σας είπα, κύριος Χατζηγεωργίου. Δεν δηλώνονται μετοχές στο 1, δηλώνονται το μέρισμα. Όταν γίνει περισσολόγιο θα τους δηλώσετε. Για το μέρισμα τα πάντα μιλάω. Δεν έχει μπει ποτέ να αθρηστεί στο εισόδημά τη για να πληρωθεί η εισφορά αλληλεγγύη. Ωραία. Αυτό νομίζω και εγώ επαναλαμβάνω. Καλό θα είναι να το δηλώσετε για την τελευταία πενταετία. Εάν δεν το δηλώσετε, σε περίπτωση που σας ανακαλύψουν, καλό θα είναι να μπορείτε να αποδείξετε ότι είναι από μέρισμα και όχι από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ωραία, γιατί ωραία, αν στοιχειοθετηθεί ότι είναι από οποιαδήποτε άλλη πηγή, μπορεί να φορολογηθεί και σαν επαγγελματική δραστηριότητα. Εδώ ακριβώς, εντάξει, αυτά που έχουν μεταφραστεί οι τίτλοι και έχει μεταφραστεί και η διαθήκη, τα έχω έτοιμα επισήμως από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ωραία. Επειδή είναι λίγο μακρυσκελές το ερώτημα, ναι, ναι, καλό θα είναι να τα πούμε και. Αν θέλετε, αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ για να. Αφήστε το τηλέφωνο σας, κύριε Μιχάλη. Πάντως, ακολουθήστε αυτό που σας είπε ο κ. Χατζηγεωργίου. Φαντάζομαι ούτε φοροτεχνικό σήμα, αλλά το έχω καταλάβει. Μέχρι πριν 5 χρόνια, καλό θα ήταν σε περίπτωση ελέγχου. Υποτιθέμενο έλεγχο, δεν μας φτάνουν ούτε 5 εκπομπές να αναλύσουμε τα δεδομένα που μπορεί να προκύψουν. Στάθη μου, περίμενε, γιατί εγώ όλο στο Facebook γράφω για τις περικοπές που περιμένουν. Έρχεται με διαψεύδιο ο κ. Κατρούγκαλος, όπως και όλους εσάς τους εργατολόγους. Έρχεστε εδώ πέρα, ακούω και τους τηλεθεατές μας που έρχονται και μου επιβεβαιώνουν και τις μειώσεις. Εσύ και από τα ερωτήματα μειώσεις των τηλεθεατών έχεις καταλάβει ότι μόνο 18% των επικουρικών έχουν περικοπή. Ποιο 18 όλοι έχουν περικοπή. No. Δεν μιλάμε. Έχουν περικοπή. Μέχρι και το ΕΚΑΣ έχει περικοπή. Ο Κώστας ο Τσουκαλάς μας είπε ότι πάρα πολλοί πελάτες του που πήγαν στο γραφείο η περικοπή έφτανε έως και 50%. Σωστά. Γιατί και στις περικοπές που τις έχουμε μαζέψει, λοιπόν, για να τις αναλύσουμε εδώ, για να τις ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Και αν ξεκινήσουμε, σύμφωνα με στοιχεία, περίπου 250.000 συνταξιούχοι βλέπουν τις επικουρικές συντάξεις να μειώνονται έως και 50% στο άθροιστο. Και όπως σωστά και είναι βεβαίως και το έγγραφο το οποίο αναλύεις, συνολικά οι μνημονιακές περικοπές των επικουρικών οδηγούν σε μείωση ακόμα έως και 76%. Μάλιστα. 50% είναι οι τελευταίες περικοπές οι οποίες έχουν έρθει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι πλέον, για να δουν τι επικουρική θα λάβουν, βλέπουν το αρχικό ποσό της επικουρικής που τους έχει χορηγηθεί και το μειώνουν στο μισό και κάτω. Αυτό πλέον είναι μια πραγματικότητα για όλους τους συνταξιούχους. Από εκεί και πέρα. Το ΕΚΑΣ έχει περικοπή αυτή τη στιγμή για 158.000 χαμηλούς συνταξιούχους και μέως το 2020 έρχονται άλλοι 370.000. Μάλιστα. Έχουμε και τα μερίσματα του μετοχικού ταμείου των υπαλλήλων. 60% μείωση σε αυτά. Να πούμε ότι και για τις επικουρικές που αναφέραμε, αλλά και για τα μερίσματα. Άρα για ποιο λόγο λέει ο κ. Κατρούγκαλος, ο αρμόδιος υπουργός, λοιπόν, ότι, ότι έχουν υποστεί, όπως το είπε και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μόνο το 10% των συνταξιούχων έχουν υποστεί μείωση. Ποιο είναι αυτό το 10%, δηλαδή όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέρουμε μόνο σε αυτήν την εκπομπή αφορούν το 10% των συνταξιούχων ή το 99%. Ίδια εικόνα με σένα έχω κι εγώ εκεί. Μάλιστα. Δεν αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, ότι του είχε ανατεθεί ένα δύσκολο έργο και ότι γίνονται προσπάθειες για να εφαρμοστεί ένα δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κανείς δεν μπορεί παρά να το αναγνωρίσει. Όμως, από την άλλη, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, είναι λίγο δυνηρό για συνταξιούχους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βιοπορίζονται από τη σύνταξη. Για τα εφάπαξ, ξεχάσαμε ακριβώς να πούμε και για τα εφάπαξ. Είναι πάρα πολύ άσχημο επίσημα χείλη να κάνουν το άσπρο μαύρο ή να προσπαθούν τουλάχιστον να πείσουν και πείθουν με την πειθό που έχουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται λίγο προσοχή. Ότι γίνονται προσπάθειες, ότι αυτή τη στιγμή κληρονόμησε και η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος, οι οποίες πηγαίνουν σε βάθος χρόνου πολλών δεκαετιών, είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη, νομίζω ότι κανείς δεν θα έψαγε τον αρμόδιο υπουργό αν έλεγε, αν μιλούσε την γλώσσα της αλήθειας ή τουλάχιστον αν έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων της χώρας μας έχει υποστεί περικοπές στην επικουρική του σύνταξη. Είναι μια πραγματικότητα. Μετά τον κύριο Στέφανε, θα πούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ναι. Τον κύριο Στάθη, και χρόνια είναι πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Είμαι 66 χρονών. Έχω 28 χρόνια ΤΕΒΕ και 6 χρόνια ΙΚΑ. Λοιπόν, πόσα χρόνια θέλω... 34 χρόνια σύνολο. Ωραία. Είτε θα περιμέναμε τα 67 μας... Πόσα χρόνια ΙΚΑ?
1610 περίπου. Είτε θα περιμέναμε τα 67 μας για να πάρουμε σύνταξη από τελευταίες φορές το ΤΕΒΕ ή το ΙΚΑ. Το ΤΕΒΕ. Τα 67 μας για να πάρουμε, να συμπληρώσουμε αυτοτελές δικαίωμα στον ΟΑΕ χωρίς καμία εξαγορά, είτε θα πάμε με το χρόνο διαδοχικής ασφάλισης να πάρουμε σύνταξη και τώρα με μια μικρή εξαγορά πλασματικού χρόνου. Στόχος μας είναι η συμπλήρωση 35 ετίας έως και το 2012. Αλλά έχω και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω το αυτοτελές δικαίωμα του ΟΑΕ, όμως αυτοτελές δικαίωμα μου χορηγεί ο ΟΑΕ στα 67 μου συμπληρωμένα, σε ένα χρόνο δηλαδή από τώρα, χωρίς καμία εξαγορά, και θα βάλω το χρόνο του ΙΚΑ προς αυξητικά. Αυτό. Μπράβο, ναι, ναι. Όχι, αν κάνω εξαγορά τώρα, πόσα χρόνια θέλω και ποιο είναι το κόστος, αν μπορείτε. Έχω 34 χρόνια τώρα, ναι. Σημαίνει ότι το 2012 είχα 30. Επομένως, ναι, θα πρέπει να εξαγοράσω 5 χρόνια πλασματικά, το οποίο το κόστος, περιμένουμε και την εγκύκλιο από τον ΟΑΕ για την εισφορά, είναι σίγουρα υπερδιπλάσιο από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα, που για τα 5 χρόνια ήταν γύρω στα 8.000 ευρώ. Άρα σίγουρα υπερδιπλάσιο, γιατί συνδέεται πλέον με το ασφαλιστέο εισόδημα. Απλά στον ελεύθερο επαγγελματία το ασφαλιστέο εισόδημα είναι μια έννοια που μένει να συγκεκριμενοποιηθεί με εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν το συνιστώ. Αν είστε εν ενεργεία, ελεύθερος επαγγελματίας, είστε εν ενεργεία αυτή τη στιγμή? Όχι, έκανα διακοπή 10 Αυγούστου φέτος. Άρα είστε αυτή τη στιγμή χωρίς δραστηριότητα, είτε μισθωτή, ναι, είτε ελευθερία. Ωραία. Άρα, για να μην χάνετε τα αναδρομικά σύνταξης, θα έλεγα να κάνετε αίτηση συνταξιοδότηση άμεσα. Το κόστος εξαγοράς το υπολογίζετε πολύ μεγαλύτερο, διπλό από αυτό το οποίο ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά θα τρέχει η σύνταξή σας. Μάλιστα. Οπότε δεν κάνω εξαγορά και τα αφήνω 67. Ναι, αλλά αυτό θα ήταν το ιδανικό αν συνεχίζετε εργαζόμενος. Τώρα που έχετε σταματήσει, θα το σταθμίσετε. Επειδή είναι λογιστικό, καλό είναι να τα δείτε συγκεκριμένα με νούμερα και να επανέλθετε με ερώτημα. Να δούμε δηλαδή, αν έχετε όντως 30 χρόνια, λείπουν 5. Να περιμένουμε την εγκύκλιο, να δούμε ακριβώς το κόστος εξαγοράς για 5 χρόνια. Και να δούμε τον ένα χρόνο τι συντάξεις θα κερδίζατε αν φεύγατε από τώρα, για να δούμε κατά πόσο σας συμφέρει. Γνώμη μου είναι σε γενικές γραμμές να περιμένετε τα 67, αλλά είναι υποκρίση γιατί είναι λογιστικό το θέμα. Μπορώ να υποβάλω αίτηση τώρα συνταξιοδότησης να μετράει από τώρα για τα 67 ανδρομικά? Αν υποβάλλετε τώρα, θα πρέπει πλέον να εξαγοράσετε και πλασματικό χρόνο όποτε γίνει η εξαγορά, και θα όποτε τρέχουν αναδρομικά από ετήσεως. Αν περιμένετε τα 67, στα 67 θα κάνετε την αίτηση ταξιδότηση. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε τώρα, Ηλία, τι γίνεται για κάποιον ο οποίος εργάζεται και παράλληλα χρειάζεται να έχει και ένα μπλοκάκι. Είναι δύσκολο τα πράγματα. Τι θα πληρώσει, θα σε ρωτήσω ευθέως. Μέχρι πρόπερση να θυμίσω ότι αυτός μπορούσε να φορολογηθεί σαν μισθωτός, παρόλο που είχε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό άλλαξε πρόπερση και το μπλοκάκι φορολογείται σαν εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα, που ο τότε συντελεστής ήταν 26% και 33%. Από τα εισοδήματα του 2016 και μετά, αυτό που αλλάζει είναι ότι πια θα συναθρίζονται με το εισόδημα από τις μισθωτές υπηρεσίες, άρα ο φόρος από το μπλοκάκι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει και το 45%, αν σε αυτό αθροίσουμε και την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία και αυτή είναι κλιμακωτή. Το τέλος επιδιδέματος που έχει να πληρώσει είναι το γνωστό 650, αν μιλάμε για ατομική επιχείρηση, προφανώς μιλάμε για ατομική επιχείρηση. Και σε όλα αυτά θα πρέπει να αθροίσουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές, που από το 2017 και μετά πάβει να ισχύει η απαλλαγή που θα μπορούσε να έχει από τον ΟΑΕ αν από την μισθωτή υπηρεσία έχει 25 ένσημα κάθε μήνα. Από το 2017 και μετά θα πληρώνονται ασφαλιστικές εισφορές από όποια πηγή εισοδήματος και αν εισπράττει ο φορολογούμενος παύλα ασφαλιζόμενος πολίτης, και οι ασφαλιστικές εισφορές, αν αφήσουμε το 16% που είναι από τις μισθωτές υπηρεσίες, που είναι το κομμάτι που πληρώνει ο εργαζόμενος, συν το 27% που είναι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνει σαν επαγγελματίας στην καλύτερη περίπτωση, πάμε περίπου στο 43%. Αν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος τυχάνει να είναι και δικηγόρος, που εκεί μπαίνουν και τα επικουρικά ταμεία και τα εφάπαξ,
βάζουμε άλλο ένα 7% που είναι απαγορευτικό. Άρα πάμε περίπου στο 50. Σύνταξη που θα πάρει ο Στάθης, μετά από 40 χρόνια εργασίας που έχει σπουδάσει. Καλώ τότε δεν ξέρουμε αν θα πάρει σύνταξη. Πάντως πρέπει να το σκεφτεί λοιπόν κάποιο ο οποίο εργάζεται και παράλληλα πρέπει να βάλουμε 50% ασφαλιστικέ φορέ. Απαγορευτικό εισόδημα. Δεν θα το πει και τίποτα ακριβώ. Δυστυχώ. Εδώ και πάμε στην τηλεθεατριά μας, είναι η κυρία Έλενα, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω κάνει αίτηση συνταξιοδότησης τις πρώτες μέρες του Απριλίου του 2016. Με τον παλιό νόμο. Ναι. Δηλαδή, έχω 26 χρόνια εργασίας, ΤΕΔΕ και ΙΚΑ, βγαίνω με το ΙΚΑ και ως μητέρα ανηλίκου. Τι να περιμένω. Εννοείται σαν ποσό σύνταξης. Ναι, από ό,τι ξέρω υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει η προστασία για τις μητέρες ανηλίκων, αν έχει έρθει. Κοιτάξτε, η προστασία για τη διάταξη μητέρας ανηλίκων εννοείται ως προς τα όρια ηλικίας. Όχι, ως προς το ποσό της σύνταξης. Ως προς το ποσό της σύνταξης πηγαίνουν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή με τα 5 καλύτερα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας. Υπολογίζονται έτσι οι αποδοχές σας. Δεν έχετε το επιπλέον πέναλτι το 10%. Οπότε θεωρητικά ναι, είστε στο προστατευόμενο πλαίσιο. Πόσα χρόνια απέχετε από το όριο της πλήρους? Με τον καινούριο νόμο, με τον παλιό, απίστευα 4. 4, άρα λοιπόν... Δηλαδή, πώς το λένε, έκανα στα 51, ενώ θα έβγαινε στα 55. 24% λοιπόν μείωση. 24% μείωση. Ναι. Α, μάλιστα. Δεν θα έχω δηλαδή το 30, θα έχω το 24. 24, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει όμως πια η προστασία με το 486, τα 486 που υπήρχε παλιότερα. Ήσασταν είχατε χαμηλό εισόδημα? 1250. Όχι. Μεικτά. Το 486, που όντως πλέον δεν υπάρχει σαν κατώτατο ποσό σύνταξης, με την εγκύκλιο Χαϊκάλη έχει πάει 392 ευρώ και δεν προστατεύεται ούτε καν η μειωμένη στην περίπτωση αυτή που προστατευόταν με το παλιό πλαίσιο. Αφορά περιπτώσεις χαμηλόμισθων μητέρων ανηλίκου, κατά κύριο λόγο μητέρων ανηλίκου και άλλων χαμηλοσυνταξιούχων τέλος πάντων, χαμηλόμισθων ασφαλισμένων. Δεν αφορά τη δική σας περίπτωση. 1250 είναι μεικτά ή καθαρά? Μεικτά. Μεικτά. Δεν σας οδηγεί στο 486 κάθε περίπτωση, άρα δεν σας αφορά. Α, μάλιστα. Γιατί έχω 26 χρόνια, έτσι. Ναι. Λέτε ότι δεν με αφορά. Δεν σας αφορά. Όχι. Φανταστείτε, κυρία Έλενα, θα είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή, να ελπίζω. Η κυρία σήμερα που θα βγει στη σύνταξη, θα ετοιμάσει τα χαρτιά της, θα έχει περίπου 30% περισσότερο μείωση από ό,τι θα έχετε εσείς. Μόνο και μόνο με αυτή τη διαφορά. Ναι. Των λίγων μηνών. Μία κυρία με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα δικά σας, δηλαδή με ανήλικο παιδί, με τα 26 χρόνια, θα πάει πολύ πιο μακριά η σύνταξή της. Αυτή και μάλιστα με 30% μείωση. Έτσι. Από ό,τι θα λάβετε εσείς. Για λίγους μήνες τώρα αυτή η διαφορά. Για λίγους μήνες. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μετά το διάλειμμα θα συζητήσουμε τι γίνεται με τους νέους συνταξιούχους. Ναι. Συντάξεις χειρίας. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι μας καλούν στο γραφείο και μας ρωτάνε τι γίνεται με τις συντάξεις και τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα, θα μας τα πει σε πολύ λίγο. Τι γίνεται στις περιπτώσεις αποσχόλησης των συνταξιούχων. Πάρα πολύ πληρώνουν τις εργατοδόσεις. Αυτό γίνομαι και εγώ λίγο τις ερώτησεις. Θα το συζητήσουμε γιατί... Έτσι, όντως, ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται και τι πρέπει να προσέξει λοιπόν ένας συνταξιούχος ο οποίος θέλει να εργαστεί ή θέλει να βοηθήσει με το εισόδημά του. Λοιπόν, εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε 875-5878, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει λύση καθημερινά μόνο στο SBC, το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας. Ο Στάθης Χατζηγεωργίου αλλά και ο Ηλίας Χατζηγεωργίου
Είναι μαζί μας μέχρι το τέλος. Σε κανένα μισά ώρα τελειώνουμε με την Σοφία την εκπομπή. Ναι, μέχρι θα τότε, για να πάρουμε ζάχαρο. Σε όσα από όλα αγγλικά. Ωστόσο, ο Ξεδουλίδης θα γίνει στα 5-6. Στο Βιλέλη, το κορυφαίο εργατολόγο μας, είναι εδώ πέρα κάθε απόγευμα. Γιορτάζει όμως και έχουμε γιορτινή διάθεση. Απαντάει σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Πάντα έχουμε διάθεση τώρα, μην χρειάζεται να γιορτάζουμε. Ο ένας δεν είναι. Πάμε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί σας και τηλεθεατές όμως με τις ρυθμίσεις, με τους νέους συνταξιούχους, με το τι θα περιμένουν και τι θα δουν. Ναι. Θέλω να μου πεις κάτι. Τώρα σε λίγες μέρες, εντάξει, κάμια δεκαριά μέρες, τέλος πάντων 12, θα πάνε μπροστά στο ATM. Μπράβο. Την προηγούμενη φορά που πήγανε στο ATM ήταν με λοξοτανίλη, φίλοι μας. Το γλίτωσαν εκεί πέρα. Εκεί, εντάξει, λίγο το γλίτωσαν. Στράβωσε λίγο το στόμα, αλλά φύγανε. 4 Οκτωβρίου να δούμε τι θα αλλά 4 Οκτωβρίου θα παραστραβώσω. Εγώ τους προειδοποιώ και ας μου φωνάζουνε. Θα τα δούμε, λέω, όταν θα πάτε μπροστά στο ATM την επόμενη φορά. Να δείτε το τι θα παρακαταθεί. Έχουμε και το 6% έτσι. Του ΕΟΠΗ, τώρα που μας κρατάει. Να πω αυτό, μπράβο. Το 6%, ενώ μέχρι τώρα επιβαλόταν σε μία από τις δύο συντάξεις, αν είχαμε εμένα λέει, μου το κρατούσε ένας συνταξιούχος, άλλος φίλος μου στο τέτοιο, όχι μάλλον ο ίδιος είναι ο Φίλιππος, μου λέει, εμένα λέει, ήδη μου το παρακρατάνε, λέει, το 6%. Του λέω, περίμενε, μην είσαι τόσο σίγουρος, του λέω, τώρα έρχεται. Το παρακρατάνε ήδη. Αλλά, ναι, από τη μία. Το θέμα είναι ότι πλέον, ενώ παλιά δεν γινόταν αυτό με το προηγούμενο καθεστώς, πλέον και δύο συντάξεις αναλαμβάνεις, επιβάλλεται η κράτηση του 6% και στις δύο, είτε αναλαμβάνεις εξιδίου δικαιώματος είτε και χειρίας. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια ρύθμιση δυσμενής. Αλλά σε συνέχεια αυτού που είπε, Σκία, στο 4 Οκτωβρίου στο ATM θα δουν και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, πρατηριούχοι, χρόνων καυσίμων, αρτοποιοί και κάποιες άλλες κατηγορίες να μειώνεται η επικουρική τους, αλλά θα εφαρμοστεί το πρώτο κύμα της αναδρομικής παρακράτησης για τις περικοπές των προηγούμενων μηνών. Και όπως, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, λοιπόν, μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Το 10% δεν νομίζω έκλεισε τελικά. Δεν έχει γίνει ακόμα. Όπως ξέρω, εκτός και αν έχει διαφορετική πληροφόρηση. Όχι, δεν αλλά έχω σε κάθε κάτι. Περίπτωση δεν είχε γίνει δεκτό το πλαφόν το οποίο είχε προταθεί στα πλαίσια του Υπουργείου Εργασίας να μην ξεπερνά η παρακράτηση το 10%. Που και αυτό δεν είναι. Λίγο, και αυτό το υψηλό είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έμπαινε ένα φρένο γιατί πάρα πολλοί θα δουν ένα ελάχιστο τμήμα επικουρικής να παραμένει μετά την αναδρομική παρακράτηση. Να μην μιλήσω για τους δικαιούχους του μερίσματος, οι οποίοι αυτή τη στιγμή οριακά θα κινούνται άνω του μηδενός. Με τις αναδρομικές παρακρατήσεις. Μετά τον κύριο Θανάση θα μιλήσουμε για τι γίνεται στις περιπτώσεις αποσχόλησης των συνταξιούχων και θα το δούμε και θέλω φορολογικά. Θέλω και την ερμηνεία του Ηλίας. Έτσι, 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 γιατί ο και τι δεν θα γίνει. Καλησπέρα σας, κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Και εμείς λέμε καλησπέρα. Ναι, τον κύριο Στάθη θέλω. Παρακαλώ. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα μια επικουρική 181 ευρώ τελευταία έπαιρνα και τώρα μου τα αφήσαν 88 ευρώ. Με 10 και 20% εδώ είναι 50% κοντά. Ορίστε. Τα ίδια λέμε. Έτσι. Έτσι είσαστε είναι. Στο 5%. Έχετε, είχατε άθροισμα κύριες και επικουρικής μεικτό ποσό άνω των 1.300, σωστά. 181 ευρώ είχατε πριν. Κύρια και επικουρική, άθροισμα. Άθροισμα κύριας και επικουρικής. Το άθροισμα ξεπερνούσε τα 1.300 ευρώ μεικτά. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είχατε περικοπή. Είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς κύριε Θανάση, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ισχύει αυτό που μου λέτε. Άδικο, αλλά δυστυχώς ισχύει με βάση τον τελευταίο νόμο. Να κάνετε την ένσταση στην. Ορίστε. 47% πόσο βγαίνει. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό κάπου εκεί, ναι. Θέλει να με. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θανάση. Παρακαλώ πολύ, όποιος συνταξιούχος δεν έχει υποστεί μείωση, δηλαδή το 95% ή το 90% σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμοδίων, παρακαλούμε πολύ, ας μας καλέσει αυτή την εκπομπή και ας μας πει, εγώ δεν έχω υποστεί καμία μείωση. Να τον ακούσουμε και αυτόν, παιδί μου, γιατί εγώ κάθε φορά 100 τηλεθεατές την ημέρα έχουμε. Έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ στις δύο ώρες. Υπάρχουν και κάποιες πολύ οριακές, σε μικρό ποσοστό συνταξιούχων, πολύ οριακές αυξήσεις. Νομίζω ότι όταν σε έναν συνταξιούχο
στον οποίο αυτή τη στιγμή έχει σκόψει το μισό εισόδημά του από σύνταξη, έρχεσαι και κάνεις μια περαιτέρω μείωση που φτάνει και το 40% και το 50%, αυτό είναι δίμευση περιουσίας. Εγώ πάντως θα ήθελα να ακούσω και ένα τηλεθέατη που να μην έχει υποστηρίξει. Μετά, πριν πάμε όμως στον κύριο Γιάννη που περιμένει για να μας κάνει την ερώτησή του, θα πάμε στον Ηλία τον Χατζηγεωργίου και στον Στάθο Χριστοδηλέλη για να μας πούνε τι γίνεται λοιπόν στις περιπτώσεις απασχόλησης των συνταξιούχων. Κάποιοι συνταξιούχοι λοιπόν θέλουν να εργαστούν. Τι γίνεται και τι θα πληρώσουν κι αυτοί. Να ξεκινήσουμε με το φορολογικό. Φορολογικά, αν μιλάμε για δομική επιχείρηση, το εισόδημα, όπως αναλύσαμε πριν και για τον μπλοκάκι, μην τα ξαναλέμε και κουράζουμε τον κόσμο, το εισόδημα από τη σύνταξη αθροίζεται με το εισόδημα από την ατομική επιχείρηση και το τελικό ποσό φορολογείται με τον τελικό συντελεστή που προκύπτει βάσει της κλίμακας 22, 29, 35 και 45%. Το χειρότερο όμως έχει να κάνει με τη σύνταξη που θα μας το αναλύσει ο Στάθης. Ναι, Ηλία, αυτό που ξέρεις και εσύ, ότι από την ανάληψη εργασίας μετά τις 13 Πέμπτου έχουμε περικοπή τη σύνταξη κατά 60% από το πρώτο ευρώ. Και γεννώνται ερωτήματα τα οποία θα διευκρινίσει και εγκύκλειος, η οποία κατά την πληροφόρησή μας είναι έτοιμη για να εκδοθεί για την απασχόληση συνταξιούχων. Αυτή τη στιγμή με τον νέο νόμο δεν προκύπτει κανένας διαχωρισμός, ούτε για ανάλογα με την ηλικία, αν είσαι κάτω των 55 ή άνω των 55, ούτε αν είσαι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά ορίζεται και θα το διευκρινίσει και η ερμηνευτική, ότι κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει εργασία μετά τις 13 Πέμπτου θα δει περικοπή στη σύνταξη που λαμβάνει κατά 60%. Αυτό από μόνο του είναι απαγορευτικό το πλαίσιο. Άρα ανεξαρτήτως αν είναι μέλος εταιρεία, δημορφής... ή τουλάχιστον από τα μέρη στιγμής προκύπτοντα. Ποια, οι μόνες εταιρείες που θα συστήνονται πια έτσι που το σκέφτομαι. Έλατε, πραγματικά ποιες θα είναι ΑΕ που δεν θα είναι με εκτελεστικό μέλος ο συνταξιούχος ή ΙΚΕ που ο συνταξιούχος δεν θα είναι διαχειριστής. Έτσι, αυτές τις δύο μορφές και η δική μου ερμηνεία είναι αυτή. Σκέφτομαι, ας πούμε, που... Όλες οι υπόλοιπες, λοιπόν... Ο Καντρούγκας περιμένει. Έλατε. Καλά, και έτσι θα σας φτιάξει. Έτσι είναι. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Το ερώτημά μου είναι ένα φορολογικό και ένα ασφαλιστικό. Ναι. Έχουμε και τους δύο τους κατάλληλους σήμερα. Τον Στάθο Χριστοδουλέλη, κορυφαίο εργατολόγο, και τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου από τα μεγαλύτερα φοροτεχνικά γραφεία μαζί με τον Παναγιώτο Φαντελή, το φίλο. Κορυφαίο φοροτεχνικό, τι από τα μεγαλύτερα. Κορυφαίο φοροτεχνικό. Και ένα από τα καλύτερα φοροτεχνικά γραφεία. Για πείτε μας. Λοιπόν, το φοροτεχνικό πρώτα. Λοιπόν, εγώ είμαι ανεργός. Εγώ και η γυναίκα μου. Η αντικειμενική αξία της περιουσίας μου είναι 92.000. Ναι. Έχω δική έκπτωση στον ένφια. Τα χτισμένα τετραγωνικά ξεπερνάνε τα 150 τετραγωνικά. Όχι βέβαια. 83 είναι το ένα και 68 είναι το άλλο. Άρα άμα το αθροίσουμε 83 και 68... Οριακά είμαστε 151. Ναι, ναι. Άρα... Για ένα τετραγωνικό δηλαδή θα το... Γιατί είναι στα 150. 83 και 68 μας είπατε, είσαστε 83, σίγουρος. Ναι, σωστά. Είσαστε 151. Σίγουρος, ναι. Έτσι, γιατί είναι 151 και πρέπει να είναι 150 για ένα τετραγωνικό. Η εγκύκλος λέει, για να έχουμε την έκπτωση του 50% και στους δύο θα πρέπει. Το φορολογικό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 9.000, 10.000 για τον κύριο γιατί μιλάμε για έγκαμο. Τα σύνολα των κτισμάτων να μην ξεπερνάει τα 150 τετραγωνικά. Όχι, εδώ ρε, νομίζω ότι πέφτουμε εκτός και η περιουσία να μην ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Για ένα τετραγωνικό, κύριε Γιάννη. Η αντικειμενική αξία δεν εκτός αυτού πρέπει να υπάρχει. Για την έκπτωση του 50% υπολογίζονται το φορολογητό εισόδημα, η αξία της περιουσιακής κατάστασης, αθρηστικά, αλλά και τα κτισμένα τετραγωνικά, που δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 150. Γιατί έχουμε βγάλει τον ΕΦΕ και είναι ακριβώς ο ίδιος με τον περσινό. Δεν έχει έκπτωση. Δεν έχει το φορολογικό εισόδημα από το κτίριο. Για ένα τετραγωνικό, αν είναι δυνατόν, για ένα τετραγωνικό. Για κάποια άλλα κριτήρια, μήπως. Εγώ αυτό που ενδεχομένως θα πρότεινα, μήπως να γίνει μέτρηση από μηχανικό και μήπως τα 83 γίνουν 81 για κάποιο λόγο. Γιατί εντάξει, και όταν γίνονται τα συμβόλαια μπορεί. Ναι, ναι. Κάνα πλακάκι έτσι να βάλετε λίγο πιο μέσα το παράθυρο. Όντως, πραγματικά. Για δείτε το πάντως, γιατί μήπως τώρα για ένα τετραγωνικό ή αν ο άνθρωπος έχει όλα τα. Δυστυχώς αμήλικτος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν πάω στην εφορία, γίνεται κάτι στον έφορα. Δεν άκουσα. Πάει στην εφορία. Πάω στην εφορία, στον έφορα. Πηγαίνετε στον έφορα, αλλά δεν ήταν από χέρι του. Ο έφορος εκτελεί αυτό που λέει και ο νόμος. Ότι βγάλει το σύστημα. Ακριβώς.
Δυστυχώς για ένα τετραγωνικό. Να σου πω κάτι, άμα μεταβιβάσει κάτι σε κάποιο. Δεν το λέω γιατί του χρόνου ένφια θα αλλάξει η μορφή. Οπότε φοβάμαι ότι θα μείνει με τη μεταβίβαση. Θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις απαλλαγές. Πάντως να το δείτε και με ένα μηχανικό. Μήπως δεν είναι, ας πούμε. Ναι. Ωραία, πάμε και στην άλλη την ερώτηση στον Στάθη το Χριστοδουλέλη. Μην του κόψεις, αυτό μην τώρα, κόψεις αυτό. Για τη σύνταξη, γιατί τελείωσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έπρεπε να βγω στη σύνταξη 26 Πέμπτου το φέτος, το 16. Το 16. Αλλά μου πήγανε 6 μήνες πιο πίσω. Ναι. Τι συμπληρώνεται 26 Πέμπτου του 16, πόσα χρόνια ηλικίας? 60 χρόνια. Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας. Ωραία. Δεν έχω βάλει και πλασματικά, οπότε συμπληρώνω κανονικά με τα πλασματικά το 26 Πέμπτου του 2016. Ωραία. Με πάνε 5-6 μήνες πιο πίσω. Σωστά. Είναι. Σωστά. Επειδή σωστά. Δεν ήσασταν 60 ετών έως στις 18 Αυγούστου του 2015, προστίστε ένα εξάμηνο. Συμπληρώνετε τα 60 το 2016. Επειδή όμως εγώ έχω οφειλές. Έχει οφειλές. Ναι. Έχω οφειλές πάνω από τις 20.000. Μάλιστα. Εκεί τι γίνεται, πρέπει να υποβάλω οπωσδήποτε την αίτηση? Την αίτηση μπορείτε να την υποβάλλετε για να τρέχουν τα αναδρομικά. Το ποσό που ξεπερνάτε τις 20.000 ευρώ πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ και τα υπόλοιπα θα παρακρατηθούν από τη σύνταξη. Υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα αυτό, διότι είναι πάρα πολλοί οι συνταξιούχοι οι οποίοι χρωστάνε ποσό άνω των 20.000 ευρώ, υποψήφιοι συνταξιούχοι και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω οφειλών. Ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι ευνοϊκότερο από αυτό που σας μετέφερα προηγουμένως. Θα κάνετε την αίτηση συνταξιοδότησης, θα βγει η πράξη καταλογισμού για το ποσό άνω των 20.000 ευρώ με μια προθεσμία για να το πληρώσετε, εφάπαξ, και ελπίζω να είστε διαθέσιμος. Με το τωρινό πλαίσιο δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη. Υπήρχε μια κινητικότητα και συνεχίζει και υπάρχει κατά την πληροφόρησή μου για να μπορέσουν να κεφαλαιοποιηθούν οι οφειλές και να λάβει σύνταξη ο υποψήφιος συνταξιούχος για το σύνολο των πληρωμένων εισφορών του και το υπόλοιπο να μην κάνει χρήση, το οποίο δεν έχει τελεσφορήσει ακόμα. Είδομεν, προς το παρόν, αν κάνετε αίτηση, το πλαίσιο που ισχύει για εσάς είναι αυτό. Το πάνω από 20 το πληρώνω, το υπόλοιπο συμψηφίζεται με την σύνταξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω από 20.000. Πριν περάσουμε στην κυρία Ειρήνη, να απαντήσουμε και σε δύο ερωτήσεις. Όταν παίρνω μια κύρια σύνταξη, θα γίνει παρακράτηση 6%? Ναι. Ναι, λοιπόν, από 4, ήδη ίσχυε 4%, έχει γίνει 6%. Έχει γίνει 6%. Με το νούμερο 43-34. Ναι. Γεννήθηκα το 1958, είμαι ασφαλισμένη στο Τσιμέδε. Από το 90 μπορώ να βγω με μειωμένη λόγω έλλειψης δουλειάς, κλείνω τα βιβλία μου. Όχι, δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να βγει, λοιπόν. Ο ΑΕΝΕ δεν δίνει σύνταξη. Το Τσιμέδε δεν δίνει σύνταξη. Απλά τα βιβλία να παρεύω όσο τα κρατάει ανοιχτά, θα βεβαιώνεται το τέλος των 650 ευρώ. Και αν έχει και πρόβλημα τεκμηρίων, θα φορολογείται για τα τεκμήρια σαν επαγγελματίας. Χωρίς ναι, γιατί έχει μηδενικό εισόδημα από το μπλοκάκι. Δηλαδή, ίσως να επανεξετάσει και τώρα θα πρέπει να κρατήσει το μπλοκάκι ή όχι. Προσέξτε λοιπόν και αν επανέλθει με κάποια ερώτηση, γιατί βεβαίως όταν κλείνεις είναι και αυτές οι... Ναι, άλλοι τα κρατάνε για συνταξιοδοτικούς λόγους. Ναι, αλλά πληρώνουν λίγο να βάλουν. Θα τα ζυγίσεις, γιατί βεβαίως γίνεται. Ναι. Κυρία Ειρήνη, καλησπέρα σας. Κυρία Ειρήνη. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι γεννημένη το 22 Δευτέρου του 1947. Mm-hmm. Είμαι 69 ετών, δεν έχω δουλέψει ποτέ, δεν έχω ένσημα και έχω όμως κατάγματα στη σπονδυλική μου στήλη και στον αυχένα. Δεν μπορώ να κινηθώ εύκολα. Έχω κάνει εγχείρηση τώρα τελευταία από ηλαιό και θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να μπορώ να πάρω μια σύνταξη κι εγώ? Αναπηρική σύνταξη δεν μπορείτε να πάρετε. Ναι. Μου είπατε ότι δεν έχετε καθόλου ημερομίσθια, έτσι. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε κάποια σύνταξη, όχι. Παρά μόνο τη σύνταξη των ασφάλιστων υπερήλικα από τον ΟΓΑ, επειδή έχετε κλείσει το 67ο έτος ηλικίας σας, ναι. Θα πρέπει όμως να μην έχετε κάποιο εισόδημα, πολύ χαμηλό εισόδημα, μέχρι 4.000 ευρώ. Είναι πολύ χαμηλά. Ναι, είναι πολύ χαμηλά τα πλαίσια που ορίζονται για την περίπτωση αυτή, για τη σύνταξη των ασφάλιστων υπερήλικα από τον ΟΓΑ. Σε κάθε άλλη περίπτωση. Αυτό τώρα έχει γίνει, έτσι. Από αυτό που ακούστηκε τώρα για τη σύνταξη των ασφάλιστων υπερήλικα είναι ότι θα επιβαλλόταν κράτηση ασθενείας, ένα σενάριο, κράτηση ασθενείας 6% και στη σύνταξη, αυτή που μέχρι τώρα δεν επιβάλλεται. Αν δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις για να ενταχθείτε στο πλαίσιο αυτό, το οποίο είναι περιοριστικό, μόνο κάποιο επίδομα λόγω της παθήσεώς σας.
με εξέταση από πού μπορώ να το πάρω το επίδομα? Στα ΚΕΠΑ θα περάσετε από επιτροπή. Στα ΚΕΠΑ. Έτσι, προνοιακού χαρακτήρα. Αλλά... Και εκεί δεν θα έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια η κυρία. Θα δεν θα πρέπει να θα έχει, αλλά εκεί. Είναι λιγότερο αυστηρά. Α, είναι πιο αυστηρά. Λιγότερο αυστηρά. Δεν είναι 4.000 μόνο. Ναι, αυτό λέω. Μάλιστα. Δυστυχώς. Εντάξει. Να είστε καλά. Μόνο έτσι, κύριε, είναι δυστυχώς. Ναι. Ευχαριστούμε εμείς. Έκανα την πληρωμή μου για τη δόση των 100 δόσεων και δεν τη βλέπω στο σύστημα. Τι μπορώ να κάνω? Πότε την έκανε? Άμα την έχει κάνει χθες, είναι απολύτως λογικό να μην έχει περαστεί. Εάν την έχει κάνει. Εάν έχει 2-3 συνεχόμενες εργάσιμες, τις βγάζει, όχι, αν έχει περάσει κάποιους μήνες και δει στο σύστημα ότι είναι 2-3 δόσεις που βάζει προς αυξήσεις, καλό θα είναι να πάρει στην εφορία να το δει, μήπως έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα στις πληρωμές και τα λοιπά, να συμψηφίσει τα επερίσπραξης για να μην χάσει τη ρύθμιση. Άρα, από λοιπόν, αν δεν βλέπει την πληρωμή, λόγους. Πρέπει να πάει στην εφορία για να δει τι να κάνει γίνεται. Λίγο υπομονή, άμα έκανε χθες την πληρωμή, είναι απολύτως λογικό να μην φαίνεται. Ναι. Αν την έκανε πριν από καμιά δεκαριά μέρες, να δει στα στοιχεία πληρωμών ότι φαίνεται, γιατί εκεί θα φαίνεται, mm-hmm. απλά δεν θα έχει συμψηφιστεί με τη δόση. Εκεί καλό θα είναι να το δει με την εφορία. Είμαι 65 ετών και έχω πάρει σύνταξη από ΤΕΒΕ το 2011. Έχω 2 χρόνια ΙΚΑ, δεν τα έχω βάλει. Τι μπορώ να κάνω? Να τα προσκομίσει και να θα πάρει μια μικρή προσάυξη, πολύ χαμηλημένη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν χάνει κάτι. Ο κύριος Βασίλης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Κύριε Βασίλη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι ανάπηρος και λαμβάνω αναπηρική σύνταξη με ποστό αναπηρίας κινητικής άνω του 80%. Με τις τελευταίες περικοπές μου έγινε μείωση στην αναπηρική 52%. Αυτό είναι de facto για όλους ή ειδικά για εμάς τους αναπήρους? Για όλους. Μείωση στην επικουρική μου αναφέρατε, έτσι? Ναι, ναι. Βεβαίως, το Υπουργείο είχε δεσμευτεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η περικοπή δεν θα εφαρμοστεί. Μένει να δούμε στην πορεία αν θα διορθωθεί το πλαίσιο, αλλά είναι πολλά τα παραδείγματα συνταξιούχων αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, οι οποίοι μέχρι τώρα από άλλες περικοπές προστατεύονταν, οι οποίοι είδαν την επικουρική τους να μειώνεται στο ποσοστό που μας αναφέρατε. Α, υπάρχει πιθανότητα δηλαδή το να διορθωθεί αυτό ο στάθμος και να γυρίσουν? Έτσι έχουν δεσμευτεί. Τώρα κατά πόσον μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά και ναι, δηλαδή τι μπορούν να κάνουν? Να κάνουν μία αίτηση, ένσταση, κάτι που μπορούν να κάνουν? Κανονικά το ίδιο το σύστημα σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται και διορθώνει το λάθος. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους συνταξιούχους. Δεν γίνεται διαχωρισμός μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για συνταξιούχους αναπηρίας με το δικό σας ποσοστό. Εύχομαι να γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά, Στάθη Χρυστοδουλέλη. Εγώ είμαι ασφαλισμένη. Θα ευχόμασταν να ήσουν εσύ αυτός που έδινε στις συντάξεις και αυτό και οι ασφαλισμένοι αυτό θα ευχόνταν. Να ήσουν εσύ αυτός. Δυστυχώς οι επικουρικές, τα ΕΦΑΠΑΚ, το ΕΚΑΣ, όλα δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Οπότε καλό θα ήταν να είσαι εδώ να μας ενημερώνεις κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Ακολουθεί η εκπομπή Πολιτική Οικονομία με τη Μαρία Σμιλίδου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.